Δευτέρας καταλαβαίνετε, η μουσική επένδυση κατά την έναρξη της εκπομπής μας δεν είναι ποτέ τυχαία. Από τον Κώστα Βελάκη, από μένα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα Κώστα. Καλησπέρα Γιάννη, καλησπέρα. Χαίρε επίσης ένδοξε καναλάρχη Μενέλαε, κέρβερε των χειρισμών της κονσόλας που ρυθμίζει την πλεύση του πειρατικού μας, τα ρεύματα της επικαιρότητας και του πολιτικού μας αναστοχασμού. Απόψε θα πρέπει πριν πιάσουμε ή πριν κλείσουμε το ζήτημα του πολιτικού μηδενισμού, δηλαδή της πολιτικής φιλοσοφίας αυτού του ρεύματος ιδεών που είχαμε θίξει και συζητήσει την προηγούμενη φορά, την προηγούμενη εβδομάδα, θα πρέπει, λέω, να δούμε πριν ξεκινήσουμε, ίσως να μην προλάβουμε κι άλλος, γιατί είναι πολλά τα ζητήματα που τρέχουν, πρέπει να δούμε κάπως πιο αναλυτικά όσο περίεργα ή μη περίεργα, δεν ξέρω, συμβαίνουν στην μνημονιοπληκτή Ελλάδα, που φαίνεται να μην έχει πάρει ακόμα απόφαση ότι λύσεις εύκολες και χωρίς θυσίες για να κερδίσει ο λαός τη χώρα αυτή, που ως τώρα μερικοί θεωρούσαν ότι είναι δική τους, αλλά δυστυχώς ήδη την έχασαν, μαζί με την οικονομική δυνατότητα να... Το σπίτι που είχαμε το χάσαμε, λέει ο Σεφέρης, έτσι, που ναι, μας το πήρανε. Μαζί με τη δυνατότητα να κουτσοπορεύονται, δηλαδή, όχι ναι, μόνο το σπίτι, και τα γύρω-γύρω, το χωραφάκι. Και μαζί με και την πολιτική του αξιοπρέπεια. Και κάτι άλλο να πούμε, και τα λεφτά την τσέπη του. Για να τα ξεκινήσουμε. Μια φορά έκανα να βάλουμε ένα τίτλο στην εκπομπή και αμέσως θα πάρει το λόγο. Έτσι μου θυμίζει μια περίφημη ταινία του Χάρη Κλίνη με το σενάριο του Κακουλίδη, με τον ταξιτζή, δεν θυμάμαι, που έλεγε «Πού πάμε! Πού πάμε, σύντροφοι! Πού πάμε!» αρχές της δεκαετίας του 80, «Πού πάμε!» Λοιπόν, το θέμα είναι, ναι, το θέμα είναι «Κβο βάντης!» Πάντως, για να την ξανακερδίσει ο λαός στη χώρα αυτή, πρέπει να πάρει απόφαση, το λέμε και το ξαναλέμε, ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν εύκολες λύσεις. Το συνηθισμένο, τουλάχιστον Κώστα, εγώ έχω αυτή την εντύπωση, το συνηθισμένο και τρέχον από παντού σενάριο, με λίγα λόγια, σχεδόν συνθηματολογικά θα έλεγα, είναι το εξής. Είναι κάπως σαν οδηγία πλεύσης του φοβισμένου και θελόδουλου και ταλέπορου λαού προς τις πολιτικές του ηγεσίες. Βρείτε τα. Συνένεση, συμφωνία, συνεργασία, συγκυβέρνηση, σύμπλευση, ό,τι θέλετε εσείς. Αλλά βρείτε τα. Συνεννοηθείτε. Εσείς, ας πούμε, νεοδημοκράτες, με τους Σιριζέους, για να μην εισαγωγικά έρθουν χειρότερες μέρες, ή ξέρω αν έρθουν οι χειρότερες μέρες, να μας έρθουν λίγο πιο γλυκά, με το μαλακό, όχι απότομα, και αισθανθούμε σαν θύματα βιασμού, πιο μαλακά, ρε παιδί μου. Απέναντι, ποιο είναι το σκιάχτρο, το αντίπαλο του βρείτε τα. Υπάρχει λοιπόν η εντύπωση σας προωθώ την ιδέα της συνεννόησης, το βρείτε τα, και απέναντι είναι η ιδέα του να μην καταντήσουμε, να ζήσουμε ένα εμφύλιο σπαραγμό, εντός εισαγωγικών όλα αυτά. Ή να μην γίνουμε ένα fake state, ναι, ένα κράτος ανύπαρκτο. Ανύπαρκτο που είμαστε ήδη. Αλλά λες και τώρα είμαστε... Ναι, υπαρκτό. Εντάξει, είμαστε υπαρκτό σε όλη μια σημεία. Αλλά... Επειδή η έννοια του βρείτε τα είναι το ανάποδο, στο μυαλό λέω, την παράσταση, την εικόνα που έχουν. Το ανάποδο του δεν τα βρίσκω και συγκρούομαι. Συγκρούομαι άρα
θα έχω εμφύλιο σπαραγμό. Ποιο εμφύλιο? Δηλαδή, πώς ακριβώς σας ήρθε μια τέτοια ιδέα εμφυλίου, ρε παιδιά? Τι εννοείτε? Ότι, ας πούμε, για να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε, ότι η συμπόρευση σε ένα ενιαίο πολιτικό σχήμα των μνημονιακών με τις πρώην ή δήθεν αντιμνημονιακές δυνάμεις θα αρκούσε από μόνη της για να αναστείλει τις πραγματικές κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές αντιθέσεις στα έγκατα της υποδιάλυσης ελληνικής κοινωνίας? Αυτό εννοείται? Και αν υποθέσουμε ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε πράγματι να γίνει, τρελό, αλλά να κάνουμε μια τρελή υπόθεση, ότι ένας πολιτικός συμβιβασμός σε επίπεδο κορυφής και ηγεσίας καταργεί διαμαγείας τις πραγματικές αντιθέσεις στο εσωτερικό της κοινωνίας. Να το υποθέσω. Με ποιους άλλους όρους θα μπορούσε να γίνει αυτό έξω από εκείνους της δουλικής υποταγής και της συμμόρφωσης του λαού, που θα συνήθιζε πλέον, ας πούμε, ότι τα μνημόνια, ο εξευτελισμός του είναι κάτι σαν ιστορικός αναπότρεπτο πράγμα. Και άρα δεν χρειάζεται πλέον σε αυτή την κοινωνία, σε αυτό το λαό, δεν χρειάζεται παραστοϊκότητα, καρτερικότητα, υπομονή. Το εθελόδουλο αυτό φρόνημα, λοιπόν, καλλιεργείται με σύστημα και με πείσμα. Και το κόλπο, ρε Κώστα, έχω την αίσθηση ότι προς το παρόν πιάνει. Η χειραγώγηση, θα λέγαμε έτσι λίγο πιο επίσημα, μοιάζει να είναι αρκετά αποτελεσματική, αν όχι πολύ αποτελεσματική. Και εδώ πλέον θα πρέπει να δούμε πώς γίνεται αυτή η χειραγώγηση να έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο που να δουλεύει τόσο πολύ ενάντια στην πραγματικότητα. Πώς μπορεί να καταφέρνει η χειραγώγηση να πείθει κάποιον ότι το μαύρο είναι άσπρο και το άσπρο μαύρο? Πριν τρεις μέρες, και θα σταματήσω σε αυτό για να μην μονολογώ, ήμουν σε ένα σπίτι με κάποιους γνωστούς πολύ προοδευτικούς ανθρώπους. Τι να κάνουμε, έλεγαν, για να προχωρήσουμε με τρόπο δημοκρατικό και ρεαλιστικό πολιτικά σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε, πρέπει οπωσδήποτε να δώσουμε γη και είδωρ. Το επαναλαμβάνω κατά λέξη, όπως το είπαν. Διότι, από πού αλλού θα βρούμε λεφτά? Από Ρώσους και Κινέζους? Αυτό είναι μύθι. Άλλωστε, εδώ πέρα ο Πούτιν έχει τεράστιες δυσκολίες να κρατήσει, μετά τον πόλεμο που δέχεται από την Αμερική, όρθια την ίδια τη ρώσικη οικονομία. Οι διεθνείς αγορές δεν θα μας δίνουν αν στυλώσουμε τα πόδια στους δανειστές και την Τρόικα. Συνεπώς, χρειάζεται ρεαλισμός. Τι σημαίνει ρεαλισμός? Μεταφέρω ακριβώς τα λόγια των ανθρώπων αυτών. Σημαίνει συνένεση και συνεννόηση μεταξύ μας. Γιατί αλλιώς πάμε σε εμφύλιο. Δηλαδή, ρε παιδιά, τους ρώτησα, συγγνώμη, αλλά δεν κατάλαβα.
από πού θα προκύψει αυτός ο εμφύλιος. Είναι σουρεαλιστική, αισθάνομαι, το δίλημα. Ή τα βρίσκουν οι χοι με τους ψι, ή αλλιώς πάμε σε εμφύλιο. Θα μπορούσατε να μου πείτε, ξέρω εγώ τι, πάμε στη θάλασσα ή πάμε να κάνουμε μια βουτιά στην κατσαρόλα. Το ίδιο σουρεαλιστικό θα ήταν. Τι εννοείται πάμε σε εμφύλιο? Δηλαδή, από το ότι διαφωνούμε μεταξύ μας ως προς τους χειρισμούς, ας πούμε, του δημόσιου χρέους, θα προκύψει ο εμφύλιος. Ο Μενέλαος λέει χι λύση για το χειρισμό του δημόσιου χρέους, ο Κώστας ο Μελάς ψι και εγώ ο Μέγα, συνεπώς από αυτό προκύπτουν εμφυλοί. Ή αντίθετα από το γεγονός ότι ένα μεγάλο τμήμα της ελληνικής κοινωνίας έχει ξεζουμιστεί και εξαθλειωθεί ήδη σε σημείο που αισθάνεται ότι δεν πάει άλλο. Ενώ ένα άλλο τμήμα της ίδιας κοινωνίας, όχι απολύτως ευκαταφρόνητο ποσοτικά, κάπως τα κουτσοβολεύει και ίσως αντέχει ακόμα λίγο ξεζούμισμα, ευελπιστώντας βέβαια κάθε φορά ότι αυτό το επόμενο θα είναι το τελευταίο και οπωσδήποτε δεν θέλει να βρεθεί αύριο, δεν μιλάμε για μεθαύριο, μιλάμε για αύριο, στον ίδιο πάτο όπου ήδη βρίσκονται οι υπόλοιποι. Αν μου λέγατε αυτό, αυτό είναι εντελώς άσχετο με το αν συμφωνούμε ή όχι πάνω στους χειρισμούς του δημόσιου χρέους. Λέγαμε ότι εντός της κοινωνίας οι κοινωνικές ανισότητες επισύρουν πολιτικές ανακατατάξεις, άρα αυτό είναι εντελώς άσχετο από το αν θα τα βρει ο Τσίπρας με τον Σαμαρά ή όχι. Εντελώς άσχετο. Αντίθετα μάλιστα, εάν τα βρουν, ενδεχομένως θα σπρώξουν διαδικασίες που θα πηγαίνουν προς τον εμφύλιο. Που πού σας ήρθε αυτή η ιδέα? Τίποτα. Ουδε μία απάντηση περί του συγκεκριμένου. Όπως όλοι οι δούλοι, τα ίδια λένε κι αυτοί. Ήσυχα παιδιά, μην έρθουν χειρότερες μέρες. Νεοραγιαδισμός μικροαστών που ήταν κάποτε και φιλοευρωπαϊστές, υποτίθεται, και αισθάνθηκαν μάλιστα κάποια στιγμή στο παρελθόν τους ότι βελτιώθηκε η ποιότητα ζωής, την ξέρετε, η ποιότητα με το ευρώ και με την Ευρώπη και το μακέτο, το έργο, ναι, ποιότητα. Ο ασύλληπτος ημίτης. Ποιότητα ζωή μας. Η ποιότητα της ζωής μας θα βελτιωθεί. Αλλά αυτοί το λένε και τώρα. Ότι η ποιότητα ζωής μας. Πολύ ψοφάω για ποιότητες εγώ. Δώ μου ποιότητα και πάρε μου την ψυχή, ρε παιδί μου. Την κάτι ψήγματα ποιότητας έχουν διατηρηθεί ακόμα στο πουγγί τους ή στον τραπεζικό τους λογαριασμό. Και ρε παιδί μου, μη φτάσουμε τώρα ο ένας να βγάζει το μάτι του αλλούνου, ας τα βρει. Ο Σαμαράς με τον Τσίπρα και στην κορφή κανέλα, είναι η απάντηση. Και στην κορφή κανέλα, δηλαδή σκεπτικό που δεν είναι σκεπτικό, δεν πατάει πιθανά. Τι λες Κώστα, για να μην την τραβάω αυτή την εισαγωγή. Όχι. Του πολιτικού μηδενισμού, γιατί επί της ουσίας είναι ο μετανεωτερικός πολιτικός μηδενισμός ενός μεγάλου, μη ευκαταφρόνητου, νομίζω, τμήματος της ελληνικής κοινωνίας. Λοιπόν, Γιάννη, ωραία τα είπες. Το θέμα είναι το εξής όμως. Ότι αν τώρα εφαρμόσουμε αυτά τα οποία, δηλαδή μάλλον εξετάσουμε αυτά τα οποία είπες υπό το πρίσμα των πραγματολογικών συνθήκων ή στοιχείων της ελληνικής κοινωνίας,
πιθανόν να βρούμε μια εξήγηση γιατί υπόθηκαν αυτές οι συγκεκριμένες εκφράσεις. Θέλω να την κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Συμφωνήσω ότι κάπως έτσι είναι. Υπάρχει κάτι ψυχοπολιτικό το όνομα του. Υπάρχει κάτι δεν υπάρχει. Ναι, εγώ θα πω ότι... Σε επίπεδο νοοτροπιών, σε επίπεδο ψυχολογίας, πώς να το πω ρε. Αλλά η ψυχολογία τη σέβομαι γιατί είμαι ψυχολόγος. Ναι, σε επίπεδο συμπεριφοράς, κοινωνικής συμπεριφοράς. Και πολιτικής αντίληψης. Και πολιτικής αντίληψης κατά συνέπεια. Του εαυτού και των άλλων. Και αυτού και των άλλων. Συμφωνώ απολύτως. Καταρχάς, να πούμε δύο πράγματα. Ως ορισμοί. Πρώτα-πρώτα, για να υπάρξει συνένεση και η συνένεση να μπορέσει να λειτουργήσει, θα πρέπει αυτοί οι οποίοι συνενούν, οι δύο που συνενούν, τουλάχιστον να είναι ίδιου μεγέθους, ίδιας ισχύος. Δεν νοείται συνένεση μεταξύ ενός γίγαντα και ενός νάνου. Άρα λοιπόν πρέπει να ξεκαθαρίσουμε στο μυαλό μας ότι η συνένεση είναι μεταξύ δύο φυσικών προσώπων ή δύο οντοτήτων κοινωνικών ή κρατών, τα οποία υπό μίαν έννοια είναι της ίδιας ισχύος πάνω κάτω. Άρα εξουδετερώνει ένας του άλλου την ισχύ και επομένως για να μην έχουμε έναν βίαιο και ξαφνικό θάνατο, για να θυμηθώ και τον Μακαρίτη το Χόμπς, ας κάνουμε μία συνένεση, έτσι, ένα συμβόλαιο, το οποίο βεβαίως, και εδώ είναι το μεγάλο θέμα που δεν το λέει κανένας, ακόμα και μέσα στη συνένεση δύο ίσων ισχύως οντοτήτων, δεν πάβει η κάθε μία από αυτές να προσπαθεί, όταν βρει την ευκαιρία, να βγάλει το μάτι της άλλης, να τον δαγκώσει στην καροτίδα και να επικυριαρχήσει. Αυτό το ξεχνάνε. Ναι. Και αυτό το ξεχνάνε όλοι όσοι τα τελευταία 40-50 χρόνια, ας πούμε 40 χρόνια, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε διεθνές επίπεδο, είναι επικυρίαρχοι ή νομίζουν ότι είναι επικυρίαρχοι και ότι η εχθρότητα μεταξύ των ανθρώπων, είτε φυσικών οντοτήτων, είτε οντοτήτων κρατικών, έχει εκλείψει. Όπως φαίνεται εν δυσπράγμαση πάλι, μετά από αυτό το μύθο της οικονομικής παγκοσμιοποίησης, της διεύρυνσης του εμπορίου, της ειρηνικής διεύρυνσης και μεγένθησης όλων των κρατών, τα οποία θα συμμετέχουν σε αυτό το νέο κατανομισμό εργασίας και θα είναι win-to-win, ελληνικά win-to-win, όλοι θα κερδίζουν, όπως λέει η διεθνής θεωρία εμπορίου της νεοκλασικής σχολής, για να πω και τα οικονομικά. Ξαφνικά βρεθήκαμε μπροστά σε μια κατάσταση όπου εμφανίζεται με όλη τη μεγαλοπρέπεια πάλι η πολιτική με πιπ κεφαλαίο. Δηλαδή η πολιτική η οποία στη βάση της διαχωρίζεται από αυτό που λέμε εχθρός και φίλος. Άρα συνένεση δεν μπορεί να υπάρξει παρά μόνο μέσα σε μια περίοδο που έχουμε ίδιες οντότητες που δεν μπορεί να συνεχιστεί στο διηνεκές. Εδώ ρωτάμε τώρα, προκύπτει κάτι τέτοιο στην ελληνική κοινωνία? Αυτό είναι το θέμα. Ότι εδώ εκλογικά ή δημοσκοπικά πράγματι έχουμε δύο κόμματα ή δύο σχηματισμούς. Αν βάλουμε δηλαδή το ΣΥΡΙΖΑ από τη μια μεριά και από την άλλη μεριά τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, αφήνω όλους τους άλλους, οι οποίοι θα πάνε να κολλήσουν ένθεν και εκείθεν αυτή τη στιγμή, γιατί το κριτήριό μου δεν είναι το μνημόνιο, αλλά το κριτήριό μου είναι αυτό το οποίο έβαλα στην αρχή, αν μπορεί πραγματικά να μεταβληθεί κάτι σε αυτή την κοινωνία, κάτι ουσιαστικά σε αυτή την κοινωνία, είτε αυτό λέγεται παραγωγικά, είτε λέγεται σε τον τρόπο συμπεριφοράς, είτε αυτό λέγεται αλλαγή του κράτους, είτε. Αυτά τα δύο σχηματισμοί, Γιάννη, επί της ουσίας φαίνεται ότι πάνω κάτω είναι ίση. Έχουν την ίδια ισχύ. Μιλάω τώρα εκλογικά και δημοσκοπικά. Έτσι. Πάνω κάτω ο ένας έχει 30, ο άλλος έχει 25 και 5, ο άλλος 30, πάνω κάτω είναι το ίδιο. Άρα λοιπόν εδώ δημιουργείται μια κατάσταση η οποία επιτρέπει σε όσους επικαλούνται τη συνένεση να την προτάσουν. Έτσι. Δηλαδή αν είχαμε ένα κίνημα
το οποίο θα είχε, θα ήταν ένα κίνημα λαού, εντός εισαγωγικών στο λαό, το βάζω εγώ. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, Πασόκ Ανδρέα Παπανδρέου 1981, 50% του ελληνικού λαού, συν άλλες σύμμαχες δυνάμεις δεξιά και αριστερά, να φτάσει στο 60, θα ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Άρα εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει μια κατάσταση που μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να κερδίσει τις εκλογές και να πάρει 50 έδρες, οι οποίες 50 έδρες δεν αναλογούν όμως την ισχύ του, όπως σήμερα έχει η Νέα Δημοκρατία. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι εν της πράγμασης πραγματολογικά υπάρχει αυτή η κατάσταση που από αυτή την κατάσταση παράγεται αυτή η συζήτηση για τη συνένεση. Θα δούμε στη συνέχεια πού πάει. Το δεύτερο πράγμα που είπες είναι αυτό το οποίο χαρακτηρίζει την ελληνική κοινωνία και έχουμε επιχειρήσει να το αναλύσουμε, να το αναδείξουμε, να το αναδύσουμε, να. Αυτός ο μετανεωτερικός μικροαστισμός, κανονικά δεν θα χρησιμοποιούσα τη λέξη μικροαστισμός. Δεν υπάρχει άλλη. Ναι, αλλά αυτό το πράγμα, το οποίο είναι βαθύ χαρακτηριστικό της ελληνικής κοινωνίας. Δηλαδή, υπάρχει μια κατάσταση κατά την οποία δεν μπορείς και να... Ενδεχομένως και άλλων κοινωνιών. Και άλλων κοινωνιών, ναι, και της Αγγλίας, ναι, ναι, και της Αμερικής. Αυτό δεν είναι ιδιαίτερο. Καθόλου. Καθόλου, καθόλου. Όχι, οι μικροαστές στην Ελλάδα είναι από τότε που δημιουργήθηκε το κράτος, το 1830. Καθόλου, συμφωνώ. Αλλά η διαδρομή τους είναι τελείως διαφορετική της Αγγλίας, της Αμερικής. Ναι, αν κρατάει ακόμα λίγο η Γαλλία, κρατάει λίγο η Γερμανία με την έννοια ότι μπορείς να απευθυνθείς σε μια ομάδα και να πεις, παιδιά, εσείς έχετε συγκεκριμένα συμφέροντα. Ποιοι είσαστε? Οι εργαζόμενοι, η εργατική τάξη ή δεν ξέρω εγώ τι. Εκτός υπηρεσιών εννοώ. Ναι. Έτσι, γιατί οι υπόλοιποι είναι υπηρεσίες. Ναι. Παροχή υπηρεσιών. Εντάξει, και εκεί μπορείς να βρεις 70% ναι, είναι περίπου, ναι, ναι, στο δυτικό, ναι, κόσμο. Έτσι, άρα υπηρεσία. Λοιπόν αυτή η κατάσταση, η μετανεωτερική, την οποία τη διαχωρίζω ριζικά από το μικροαστισμό, ο οποίος έχει εμποτίσει μέχρι το τελευταίο κύτταρο των διανομένων στην Ελλάδα, η οποία προέρχεται από αυτή την μαρξιστική, όχι μαρξιστική, τη λενινιστική, μαρξιστική, λενινιστική ανάλυση της κατηγορίας των τάξεων, ότι η μικροαστή είναι μια ομάδα ανάμεσα σε δύο κτλ. Παραμύθια για την Ελλάδα. Που δεν λέει τίποτα αυτό ανάμεσα σε δύο. Δεν λέει τίποτα και είναι και το ανάμεσα σε δύο. Ναι, και δεν λέει τίποτα. Μετά γίνεται μια ολόκληρη προσπάθεια μετά αυτή να την ξεχωρίσει και να πεις αυτή θα πάνε από εκεί. Αυτά είναι αστεία. Αυτό το λένε ταξική διαστρωμάτωση. Μπράβο, πόσα ταξική συνέδρια κάνουν τώρα. Χιλιάδες. Για... Ναι. Ανακαλύψαν οι κοινωνιολόγοι, ναι, 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 ταξική, την ταξική διαστρωμάτωση σε μια. Ταξική διαστρωμάτωση. Ναι, ναι, σε μια κοινωνία η οποία είναι ένας λαπάς. Είναι ένας χυλός. Έτσι. Από τη στιγμή λοιπόν που δεν υπάρχει αυτή η κατηγορία ή αυτή η τάξη ή αυτή η ομάδα, πες την όπως θέλεις, η οποία να είναι πρωτοπόρος, όπως λέγαμε παλιά, στην οποία μπορείς να απευθυνθείς και το θέλω της να γίνει θέλω και των υπόλοιπων, είτε μέσω των συνενέσεων, είτε μέσω της επιβολής. Ή αν θέλεις να ηγεμονεύσει αυτή η ομάδα, τα θέλω της, τα πιστεύω, τη συμπεριφορά της, την παραγωγική της ικανότητα. Ο τρόπος που σκέφτεται, η θεωρία τους, να ηγεμονεύσει στις άλλες ομάδες, νομίζω ότι το να συζητάμε, μάλλον δημιουργεί μια κατάσταση στην οποία δεν ξέρεις με ποιον θα πας και ποιον θα αφήσεις. Δηλαδή δεν μπορείς να έχεις στα χέρια σου μια ομάδα ανθρώπων συντριπτική, η οποία να είναι ομογενής, να έχει ένα θέλω συγκεκριμένο, να έχει μια θεωρία, να έχει μια ηγεμονία. Αυτή λοιπόν η κατάσταση στην οποία επικρατεί στην Ελλάδα κατά κύριων λόγων και ιστορικά, αλλά δημιουργεί κατά την άποψή μου αυτή την κατάσταση στην οποία παρακολουθούμε, η οποία εκφράζεται στα δημοσκοπικά και εκλογικά αποτελέσματα των κομμάτων. Αυτή είναι η κατάσταση. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ανήκουν
ας πούμε στην ίδια κατηγορία την κοινωνική και βλέπεις ότι οι μισοί μπορεί να ανήκουν στην αριστερά, οι άλλοι μισοί στην δεξιά. Δηλαδή αυτή η κοινωνική διαστρωμάτωση η οποία υπάρχει σήμερα στην Ελλάδα δεν επιτρέπει, έτσι, δεν επιτρέπει σε οποιοδήποτε πολιτικό κόμμα να στηριχθεί απάνω και να προχωρήσει. Αυτό που λέγανε παλιά νοικοκυρέοι, που στηριζόταν η παραδοσιακή δεξιά, τώρα έχει αρχίσει να εκλείπει. Έτσι, οι παλιοί νοικοκυρέοι δεν υπάρχουν πια με την έννοια αυτή. Αυτό λοιπόν η κοινωνική διαστρωμάτωση, αυτή οι κοινωνικές διεργασίες, δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα να μπορέσουν τα κόμματα, εάν υπήρχαν, να απευθυνθούν σε συγκεκριμένες ομάδες ανθρώπους, οι οποίοι θα είναι οι πρωτοπόροι αυτής της διαδικασίας αντιμετώπισης των συγκεκριμένων προβλημάτων. Δεν υπάρχει, κατά την άποψή μου. Δεν υπάρχουν. Όλα αυτά, η συζήτηση γενικά και οι εργαζόμενοι και οι αργότες και οι εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα και οι εργαζόμενοι στις τράπεζες και οι εργαζόμενοι στις υπηρεσίες και οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι, όλα αυτά είναι μια κατάσταση στην οποία δεν μπορείς να βρεις μια συνισταμένη, ναι, ακριβώς, των βουλήσεών τους. Και αυτό παράγεται από τον καταμερισμό εργασίας. Δεν είναι κάτι το θεωρητικό, δηλαδή το πολιτισμικό μόνο, που και αυτό είναι σημαντικό, αλλά είναι και από τον καταμερισμό εργασίας. Δηλαδή η σύγκρουση των συμφερόντων είναι τρομακτική. Που ενδεχομένως ανέκαθεν υπήρχε, αλλά έμπαινε κάτω από άλλες παραμέτρους, πολιτισμικές, πολιτικές κτλ. Τώρα είναι αυτό που η οικονομία καβαλάει το πολιτικό. Ακριβώς. Και φαίνεται σαν πολιτικός λόγος, ενώ επί της ουσίας είναι ένας ψευτοδιαχειριστικός λόγος. Διαχειρίζομαι κρίσεις. Ακριβώς. Στο ψυχικό μου υπόστρωμα, δηλαδή, τη διαχειρίζομαι, φαντάζομαι τη διαχείριση. Είπες μια... Ξεκίνησες λέγοντας ότι η συμφωνία είναι πλατωνική, η προσέγγιση σου, και συμφωνώ απολύτως. Το λέγαμε. Κατά βάθος όλοι είμαστε πλατωνιστές, ανεξαρτήτως αν δεν το παραδεχόμεθα. Δεν μπορούμε να σκεφτούμε χωρίς τον Πλάτωνα. Η συμφωνία είναι συγκατάθεση μεταξύ ομοίων. Ομοίων. Όχι απολύτως διαφορετικών. Δεν μπορεί να υπάρχει συμφωνία, δηλαδή συγκατάθεση μεταξύ μη ομοίων, την ώρα που συζητάμε για το στόχο της συνένεσης ή της συγκατάθεσης. Εσύ το έβαλες πέραν το ομοίων και με το θέμα της διαφοράς ισχύως. Ισχύως, ναι. Εγώ το σε ένα διάλογο. Ναι, ναι, ναι. Αυτό, έχω την εντύπωση ότι εάν το αναλύσουμε μεθοδολογικά πάνω σε αυτό το λόγο των ανθρώπων που λένε βρείτε τα ή εμφύλιος, αυτό το τρελό σχήμα σκέψης, είναι συγκατάθεση γύρω από δύο σκέλη. Το πρώτο είναι στο εσωτερικό, η διαχείριση της εσωτερικής κρίσης, διαχείριση του δημόσιου χρέους δηλαδή. Άρα οι όμοιοι... Και όχι μόνο, υπάρχουν και άλλα θέματα. Ναι, οι όμοιοι που θα έπρεπε να τα βρουν εκεί θα ήταν διαχειριστές χρέους, όπως και να είναι. Ας πούμε ο ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Δημοκρατία, η όμοι και με την σχετικά ίδια εκλογική ισχύ, και μετά και οι δύο αυτοί μαζί, αυτό είναι το σχήμα, έναντι των δανειστών, που και πάλι θα μπει το θέμα της συγκατάθεσης, δηλαδή της συμφωνίας, που εκεί θα είμαστε όλοι εμείς μαζί, δηλαδή Τσιπρέοι και Σαμαρέοι, όλοι εμείς μαζί, έτσι, με τους άλλους που και εκεί θα πρέπει να υπάρχει ομοιότητα και μη διαφορετικότητα και ίδια ισχύς, ακριβώς, με τους δανειστές. Δηλαδή άπαξ καταβρούμε εμείς απέναντι στην ισχύ των δανειστών, εμείς θα είμαστε περίπου ίσοι όμοιοι με αυτούς. Πολύ καλά, αφού τα βρούμε στο εσωτερικό μας, θεωρητικό σχήμα, αέρας κοπανιστός. Αλλά αφού τα βρούμε, υποτίθεται, στο εσωτερικό μας, είμαστε άρα όλοι διαχειριστές δημοσίου χρέους. Αφού τα βρούμε λοιπόν και συνεννοηθούμε εμείς, θα είμαστε περίπου όμοιοι με τους δανειστές. Ακριβώς. Οπότε θα μπορούμε να περάσουμε στη νέα διαπραγμάτευση. Ακριβώς. Αυτό είναι το σχήμα σε βάθος σκέψης. Ακριβώς. Φαντάσου τώρα, πρόσεξε τώρα, φαντάσου τώρα. Καταρχάς να πούμε το εξής.
Δεν είναι λάθος η σκέψη ότι καταρχάς πρέπει να ενοποιηθεί το εσωτερικό μέτωπο, δηλαδή να ισχυροποιηθεί το εσωτερικό μέτωπο. Αυτό είναι απαράβατος κανόνας. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα εάν δεν έχεις ισχυροποιημένο το εσωτερικό μέτωπο. Αν δηλαδή δεν έχεις πει την αλήθεια στον κόσμο, εάν δεν τον έχεις ενημερώσει περί τίνος πρόκειται και αν δεν του έχεις πει όλες τις εναλλακτικές λύσεις οι οποίες υπάρχουν στο τραπέζι όταν θα πας, έτσι, μετά από την εσωτερική συνένεση, να διαπραγματευτείς με τους εξωτερικούς. Ναι. Αυτό είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει να υπάρχει. Είναι το αναγκαίο. Είναι το αναγκαίο. Αυτό, όπως πολύ σωστά είπες, δεν είναι όμως ικανό ή μπορεί να είναι ικανό, θα το δούμε, έτσι, όταν πας να το διαπραγματευτείς με τους άλλους. Αλλά χωρίς το πρώτο δεν μπορεί να κάνεις τίποτα. Τώρα εδώ υπάρχει ένα θέμα. Σου εξήγησα ποιες είναι οι τρομακτικές δυσκολίες κατά την άποψή μου. Είπα ποιες είναι οι τρομακτικές δυσκολίες. Δηλαδή είναι τόσο διασπαρμένος ο κόσμος, είναι τόσες οι αντιθέσεις, είναι τόσο αντιτιθέμενα τα συμφέροντα, τα οποία δεν μπορούν να ξεπεραστούν, με μια συζήτηση. Δεν μπορούν να ξεπεραστούν δηλαδή πολιτικά. Χρειάζεται, όπως είπα, να μπει στο τραπέζι όλα τα σενάρια, από πού γεννιόνται τα προβλήματα, ποιο είναι το θέμα, ποια είναι τα προβλήματα, ποιες είναι οι λύσεις, τι κινδύνους έχει το ένα, τι κινδύνους έχει το άλλο. Αυτά αρνούνται πεισματικά να τα κάνουν οι πολιτικές δυνάμεις στην Ελλάδα. Έχουμε από τη μια μεριά μία κατάσταση, μία κίνηση η οποία λέει μόνο τα χείριστα ή τα κακά τα οποία μας έχουν συμβεί και είναι σωστά, τα λέμε κι εμείς, έχουμε φτάσει στα ωριά μας, τα είπε και ο Γκρούγκμαν προχτές, ήμαρτον, δεν γίνεται άλλο. Οι άλλοι λένε μόνο τα μελλοντικά ενδεχομένως καλά και λένε και ορισμένα πράγματα ότι σώσαμε τη χώρα από τη χρεοκοπία, από εκείνο, από τ' άλλο κτλ. Δηλαδή ο πολιτικός λόγος στην Ελλάδα είναι τέτοιος που δεν επιτρέπει καμία συνένεση. Η συνένεση μπορεί να έλθει μόνο όταν κάποιος, πρόσεξε, μόνο όταν ένας πολιτικός σχηματισμός πει αλήθειες, πει σενάρια, πει προγράμματα, πει κινδύνους, ενδεχομένους κινδύνους τα οποία υπάρχουν, και ο λαός αποφασίζει συλλήβδιν, δηλαδή μεγάλη πλειοψηφία του λαού, συλλήβδιν, να τον ακολουθήσει και να μην του δώσει 30 και 27 ή 29 και 24, αλλά να του δώσει 50 και πάνω. Τότε αλλάζει το σκηνικό. Έτσι, έχεις μία δυνατότητα την οποία δεν την είχες προηγουμένως και επιβάλλεις την άποψή σου στο εσωτερικό, τουλάχιστον για τα πρώτα χρόνια, 1-2 χρόνια, γιατί αυτό δεν σημαίνει ότι θα έχεις τα 50%, συνεχώς, μπορεί να έχεις και 60 μετά. Αλλά το θέμα είναι να πορευτείς με έναν τρόπο λέγοντας την αλήθεια. Εάν οι μισοί Έλληνες περιμένουν ότι μια πολιτική αλλαγή θα τους επαναφέρει στους μισθούς που είχαν, στις συντάξεις που είχαν, στην ιατροφαρμακευτική θερίθαψη, τα πανεπιστήμια να ξαναλειτουργήσουν όπως λειτουργούσαν, η τοπική αυτοδιοίκηση, το ένα, το βήτα, το γάμα, νομίζω ότι είναι μια συζήτηση αέρα κοπανιστού. Έτσι, είναι μια συζήτηση αέρα κοπανιστού. Και για να μπούμε και στο πιο πρακτικό για το πώς ειδοποιούν και το πώς δημιουργείται αυτό το τρομοκρατικό κλίμα. Θα αναρωτηθεί ενδεχομένως κάποιος, ρε παιδιά, γιατί τόση αποσταθεροποίηση στις αγορές, μείον 21% αν δεν κάνω λάθος πήγε κάτω το χρηματιστήριο, με τα ξένα φαντς να ξεπουλάνε και να φεύγουν. Μόλις ακούστηκε το όνομα του Δήμα ως υποψήφιου πρόεδρου, δηλαδή μέχρι τότε οι λεγόμενες αγορές πίστευαν ότι θα ψήφιζε κάποιον άλλον, αυτόν ή κάποιον άλλον, ο ΣΥΡΙΖΑ.
Δηλαδή το πίστευαν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα ψήφιζε πρόεδρο. Πίστευαν, γιατί μόλις, αν δεν ήταν ο Δήμας, αλλά ο Κολοκυθόπουλος. Γιάννη, δεν είναι ο Δήμας. Ο Κολοκυθόπουλος θα ήταν αλλιώς. Δηλαδή πίστευαν δεν ότι. Δεν ήταν το θέμα του, του ονόματος. Ήταν το θέμα της προεδρικής εκλογής αυτής καθ' αυτής. Ναι. Δηλαδή φέραν την προεδρική εκλογή δύο μήνες, διότι τα φαντς σου λένε πότε θα γίνει η προεδρική εκλογή. Η πρώτη θα γίνει, ας πούμε, το Φλεβάρι. Πότε, δεν ξέρω πότε. Δεν θυμάμαι τώρα πότε ήταν να γίνει κανονικά. Τέλη Γενάρη. Άρα εμείς έχουμε δύο μήνες δυνατότητες να κάνουμε τις κινήσεις μας. Τα fans δεν περιμένουν τελευταία στιγμή. Βεβαίως. Αυτό λοιπόν, θέλω να πω. Άρα λοιπόν ήρθε τώρα τις 17, άρχισαν να φεύγουν. Να καταλάβουμε τι είναι τα fans. Εφόσον λειτουργεί έτσι η οικονομία, η παγκόσμια οικονομία, τώρα δεν κάνουμε τέτοια ανάλυση, αλλά ένα fans ιταλικό με συντάξεις Ιταλών. Την κοπανάνε ή δεν την κοπανάνε. Την κοπανάνε. Εξαρτάται. Από τη μεριά τους, εφόσον έτσι είναι, λειτουργεί το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό. Χαίρομαι που το λες. Βεβαίως θα την κοπανίσουν. Σου λέει θα διακινδυνεύσω εγώ τους πελάτες μου. Δεν κάθεται να σκεφτεί πάρα πολλά. Πρέπει εφόσον να... αυτό είναι το σύστημα και έτσι λειτουργεί, έτσι δρά. Μου δίνει στην τεχνικά, ευκαιρία... τεχνοκρατικά ναι, έτσι ναι, δρά. Ναι, ναι, ναι. Μου δίνει την ευκαιρία να πω κάτι. Το έχω ξαναπεί νομίζω από εδώ, εν πάση περιπτώσει θα το επαναλάβω. Και το έκανες πολύ σωστά που το έβαλες έτσι. Έχουμε στο μυαλό μας ότι τα fans είναι όγκοι δεξαμενές χρημάτων που ανήκουν σε κάποιον φοβερό και τρομερό πλούσιο. Δεν είναι έτσι. Υπάρχουν και τέτοια, είναι ελάχιστα. Τα περισσότερα όμως από αυτά είναι fans τα οποία έχουν πάρει τις αποταμιεύσεις των συνταξιδοτικών ταμείων, τις αποταμιεύσεις τις δικές μας, των εργαζόμενων και τις τζιράρουν. Είναι ο καπιταλισμός. Διαχειριστές χρημάτων των δισεκατομμυρίων ανθρώπων στον κόσμο είναι. Αυτό. Άρα υπό μία έννοια η αρχιτεκτονική του χρηματοπιστωτικού συστήματος μας έχει εμπλέξει όλους μέσα. Είναι ένα δίκτυο της αράχνης φτιαγμένο πολύ ωραία, υφασμένο πάρα πολύ ωραία. Έτσι, που όλοι μας είμαστε μέσα. Διότι αν εγώ έχω 10.000 και τα βάζω σε, μια, σε ένα αμοιβαίο ή εν πάση περιπτώσει σε μια άλλη επένδυση για να πάρω 2%, 3% γιατί στις τράπεζες μου δίνουν τίποτα, είμαι και εγώ εμπλεκόμενος. Δηλαδή θέλω αυτός να κερδίσει. Δεν θέλω να χάσω τα χρήματά μου. Και από αυτό ζω ενδεχομένως στην Αυστραλία. Όλα τα συνταξιδοτικά ταμεία του κόσμου. Τα Ιαπωνέζικα, τις Ταϊβάν, της Νορβηγίας, της Ολλανδίας, τα Γερμανικά. Εκτός υπάρχουν funds τα οποία είναι τα sovereign wealth funds, δηλαδή που ανήκουν σε κράτη, τα κρατικά ας πούμε, τα οποία κυρίως είναι τέτοια. Συνταξιδοτικά ταμεία και τα οποία οπότε με το που ακούγεται εκλογές και δεν ξέρω τι και αστάθεια, ας φυλάξω. Ας φυλαχτώ λίγο. Μη μου συμβεί τίποτα περίεργο. Τα μαζεύουν και φεύγουν. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Και. Συζήτηση τρομερή με το που ακούστηκε. Εκλογές, θα έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ, θα πέσουν, θα φύγει, η κατάρρευση τελείωσε. Άσε που. Αυτό διωγγώνεται από τα ΜΜΕ και από την κυβέρνηση. Σαφώς, βεβαίως. Εγώ πάντως, Κώστα, πιστεύω ότι αυτοί οι 180 μαγικοί τυπάκοι θα βρεθούν και στο τέλος. Θα έχουμε πρόεδρο και θα φωνάξουμε «Γιουπί, έχουμε πρόεδρο». Εγώ πολύ καιρό λέω, έχω την εντύπωση, δεν μπορώ να το αποδείξω, έχω την εντύπωση ότι από τον Ιούλιο το λέω, ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να βρούμε τους 180. Ναι, και εγώ το πιστεύω. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη σήμερα, είδα δύο χαρακτηριστικά γεγονότα. Η πρώτη ψηφοφορία θα γίνει τις 17, έτσι, δεν είναι, μεθαύριο. Ναι, ναι. Είδα λοιπόν τον Καμένο που έβγαλε έστειλε ένα Twitter, πώς τα λένε αυτά να πούμε στους βουλευτές τους. Βουλευτές τους, και είπε μην τολμήσετε. Ναι. Δηλαδή τι θα τους κάνει. Ναι. Ένα. Δεύτερον, βγήκε ο Κουβέλης και έκανε μια συζήτηση. Γιατί αυτοί οι βουλευτές είναι οι οποίοι θα καθορίσουν την εκλογή ή όχι. Είπε όποιος και να ψηφίσει πρόεδρο για μένα δεν είναι ούτε προδότης ούτε αργυρόγητος. Δηλαδή στην ουσία. Κάντε ό,τι θέλετε. Αλλά αν πάει παραπέρα η σκέψη μας, δηλαδή τι μας λέει. Ξέρει κάτι που δεν το ξέρουμε εμείς. Αφού το θέτεις, είναι ενδιαφέρον και έχει πλάκα από του Σανέλ, όπου ο Καμένος συνεχίζει κάθετα αυτό που λέει, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να ψηφίσουμε πρόεδρο. Ένας βουλευτής, ο Χαϊκάλης, βγήκε και είπε δεν θα ψηφίσουμε πρόεδρο, εκτός αν υπάρχει εθνικός λόγος.
Δηλαδή οι άνθρωποι θέλουν να ψηφίσουν. Βέβαια θέλουν. Χρειάζονται ένα πρόσχημα εντός εισαγωγικών εθνικού λόγου, μια καλωστημένη αφορμούλα. Ένα, συμφωνώ απολύτως. Ένα bank run, ας πούμε. Ξαφνικά βγήκανε, άμα τους τρομάξεις, κάνεις ένα μπουρ, τους τρομάζεις, πάνε να μαζεύουν λίγες καταθέσεις, να ένας εθνικός λόγος. Μια αρετία απειλή το τι θα σας συμβεί από Μέρκελ, Σόιμπλε και παρέα, επίσης άλλος εθνικός λόγος. Κάτι τέτοιο. Δεν είναι μόνο αυτό. Μετά πρέπει να σκεφτείς ότι μέσα στην νοοτροπία των βουλευτών είναι και η αναπαραγωγή της κατάστασης στην οποία βρίσκονται. Δηλαδή, να ξαναεκλεγούν. Άσε όσοι, που είναι κόστος. Όσοι λοιπόν δεν θα ψηφίσουν, κίνητρο, κατά πάσα πιθανότητα έχουν σχηματίσει προσδοκίες. Δεν θα πω τίποτα άλλο σιγουριά, αλλά προσδοκίες θετικές ότι κάπου θα πάνε και έχουν σχεδόν εξασφαλισμένοι οι άλλοι, οι οποίοι θεωρούν ότι δεν πρόκειται να ξαναβγούν. Σου λέει, γιατί να μην κάτσω εγώ ακόμα 5-6 μήνες να πούμε με αυτή την κατάσταση. Δηλαδή είναι πολύπλοκο το θέμα. Εν τω μεταξύ, η κυβέρνηση των ναι σε όλα και ναι και στα νέα μέτρα των καρπάζω εισπρακτόρων του καθεστώτος, πόσο καιρό θα έχει μπροστά της μετά την εκλογή Προέδρου? Πόσο καιρό? 3-4 μήνες το καλοκαιράκι πάντως, ναι, με τις δανειακές υποχρεώσεις που θα πρέπει να ικανοποιηθούν και πάλι. Όλοι θα θέλουν να περάσουν το προβληματάκι αυτό στον αμέσως επόμενο. Και τότε θα ξαναρχίσουν τα ίδια σενάρια για μεταβατική κυβέρνηση εθνικής ενότητας, αφού εντωμεταξύ θα έχουν συρρυκνωθεί και άλλο οι μισθοί, οι συντάξεις, ναι, τα ασφαλιστικά κτλ. Θα ξαναγίνει το ίδιο ακριβώς, η ίδια συζήτηση που κάνουμε αυτή τη στιγμή. Θα μπορούσαμε να την πάρουμε τώρα και να βάλουμε τέλος Μαΐου. Γιατί κάνουμε την ίδια. Ακριβώς. Θα ισχύουν με τα ίδια πράγματα. Τα ίδια. Δεν άρα η πολιτική είναι ένα έργο σουρεαλιστικό. Έργο που ο χρόνος επαναλαμβάνεται σαν να μην επαναλαμβάνεται. Ναι, ένα μετανοητικό που γυρνάει χρόνος και κάθε φορά λέμε αμπά να κάτι καινούριο. Ναι. Το οποίο καινούριο έχει ήδη λεχθεί πολλές φορές στο παρελθόν. Αλλά κανένας δεν βλέπει ότι έχει ήδη λεχθεί στο παρελθόν, διότι έχει εκλογικεύσει το γεγονός ότι είναι καινούριο. Μιλάμε για παράκρουση. Συμφωνώ. Παράκρουση κανονικά. Ναι. Και εντωμεταξύ βεβαίως η πραγματική πραγματικότητα παίζει μόνη της. Δεν χρειάζεται, δεν περιμένει τους ημίτρελους, ψυχοπολιτικά παθημένους, ας πούμε, να εκλογικεύσουν ή να μην εκλογικεύσουν. Ένα νησί λέει πωλείται σήμερα ως ένα διαμέρισμα στο Λονδίνο, γύρω στο 1 εκατομμύριο ευρώ. Τζάμπα πράγμα. Ναι. Και το έχουν βγάλει στο σφυρί και μάλιστα στην Αγγλία λέει αγοράστε ένα δικό σας νησί να έχετε δικιά σας παραλία στον ήλιο. Και με την καθιέρωση του ηλεκτρονικού πληστηριασμού, καθώς και με την καθιέρωση των ταυτόχρονων πολλαπλών κατασχέσεων σπιτιών όσων χρωστάνε σε τράπεζες και εφορίες, οι ταλέποροι που έχουν ακόμα κάποια ακίνητη περιουσία ή κάποιο σπιτάκι θα βρίσκονται στον δρόμο χωρίς καν να το έχουν καταλάβει. Βέβαια. Χωρίς καν να καταλάβει τι του συμβαίνει, γιατί είναι ταυτόχρονα που θα του έρθει. Ναι. Μάλιστα. Να πω κάτι, Γιάννη. Σε αυτό θα βγουν κάποιοι τυπάκοι και θα πούνε δεν πειράζει, μωρέ, είναι κάτι ταξικοί τυπάκοι. Ναι. Αυτούς που βγάζουν σπηριά με την ιδέα ότι χρειάζεται ένας πολύ δύσκολος εθνοαπελευθερωτικός αγώνας, θα πούνε δεν πειράζει, έτσι οι πολίτες που δεν θα έχουν πια τίποτα να χάσουν παρά τις αλυσίδες τους θα γίνουν πιο επαναστάτες. Εγώ πιστεύω ότι θα συμβεί ακριβώς το αντίθετο. Θα γίνουν πιο δούλοι. Ναι, και πιο δούλοι και πιο ακροδεξιοί. Πιο δούλοι θα γίνουν. Αυτό είναι το άλλο στο τέλος που θέλω να το πιάσουμε λίγο-λίγο. Θα φτάσουμε και σε αυτό του ακροδεξιού. Να πω κάτι εδώ σε αυτό το σημείο και να συνεχίσει αμέσως. Νομίζω ότι ήγκηκεν η ώρα, όχι να έλθει ο Θεός του, ο Υιός του, του Θεού που είναι στην γη, αλλά να κατανοήσει ο κόσμος ότι το 2015 θα εξακολουθήσουμε να έχουμε δημοσιονομική προσαρμογή, όχι μόνο με τα νέα μέτρα τα οποία θα συνοδεύουν τις προληπτικές πιστωτικές γραμμές, αλλά και με βάση τους ψηφιστέντες νόμους οι οποίοι θα αρχίσουν να εφαρμόζονται από το 2015, mm-hmm, το 2016 κτλ. Εδώ
Η μία αλήθεια η οποία πρέπει να υποθεί στον ελληνικό λαό είναι αυτή. Ότι η κατάσταση, έτσι, θα συνεχίσει όσον αφορά τους μισθούς, τις συντάξεις, το κοινωνικό κράτος, να συνεχίζεται να πηγαίνει προς τα κάτω. Αυτό είναι βέβαιο. Αυτό δημιουργεί προβλήματα όχι μόνο στην κοινωνία, τα οποία έτσι κι αλλιώς τα ξέρουμε, αλλά δημιουργεί προβλήματα και δυσκολεύει την επανεκκίνηση της οικονομίας. Με πάρα πολλούς τρόπους. Άρα λοιπόν το ένα πράγμα το οποίο κάποιος, αν ήταν κάποιος ο οποίος θα είχε τα 60% του ελληνικού, θα έλεγε ότι εδώ stop. Stop. Δηλαδή τι είπα να πει stop. Κάναμε αυτά που κάναμε, μας εξαναγκάσατε να κάνουμε αυτά που κάναμε, δεν πάει άλλο. Τέρμα μέχρι εδώ. Εδώ stop. Αυτό είναι το πρώτο σημείο, αλλά αυτό πρέπει να το πει, γιατί εδώ χάνεται μέσα στη διαμάχη των δύο μεγάλων πολιτικών κομμάτων. Έχει δίκιο ο ΣΥΡΙΖΑ σε πάρα πολλά πράγματα. Και δεν τα λέει μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ, τα λένε όλοι οι οικονομικοί αναλυτές παγκοσμίως όσον αφορά τις εξελίξεις σε πολλά θέματα. Αν όχι σε πολλά θέματα, δεν λέω σε άλλα έχει λάθος, αλλά σε πολλά θέματα έχει δίκιο. Αλλά εδώ βλέπεις ότι έχεις απέναντί σου μια κυβέρνηση, τον άλλο πόλο που σχεδόν είναι ισοδύναμος εκλογικά δημοσκοπικά, ο οποίος λέει τα εντελώς αντίθετα. Λέει δηλαδή πράγματα τα οποία, πώς να σου πω, είναι μεθοδευμένα ψέματα, τα οποία μπορεί να διαλύονται την επόμενη μέρα, γιατί στο χωριό μου το ψέμα έχει κοντά ποδάρια. Τα ψέματα διαρκούν μία μέρα, δύο μέρες, άντε μία εβδομάδα. Αλλά παρόλα αυτά... Αυτό είναι το ψυχοπολιτικό που λέει το μυστήριο. Υπάρχει μία... Εδώ λοιπόν το ερώτημα είναι γιατί... Ακριβώς. Αυτό είναι το ψυχοπολιτικό θέμα. Τι είναι αυτό που καταφέρνει αυτό το ψέμα ή αυτή την επανάληψη του ίδιου πράγματος να έρχεται με κάθε φορά και να φαίνεται σαν κάτι καινούριο. Δηλαδή είσαι σε μια αίθουσα σινεμά όπου η ίδια σκηνή μετά από 5 λεπτά επαναλαμβάνεται και κάθε φορά εσύ λες είναι, είναι νέο έργο. Ναι, το ξέρεις ότι δεν είναι, αλλά είσαι πεπισμένος ταυτόχρονα ότι είναι. Μιλάμε για ψυχοτικού τύπου κατάσταση. Δεν υπάρχει άλλη. Πρωτού πάμε στο ψυχοτικό, θα μου επιτρέψεις να κάνω μία μικρή παρατήρηση. Υπάρχει μία έλλειψη εμπιστοσύνη στην εναλλακτική λύση. Σαφώς. Ερμηνείες από εκεί στερα μπορούμε να δώσουμε. Δηλαδή όταν λέω μία έλλειψη. Και πρέπει να τις δώσουμε. Μία έλλειψη. Δηλαδή πρέπει αυτές οι ερμηνείες πρέπει να δοθούν και όχι οι μπουρδολογίες που γίνονται στη συζήτηση. Αυτό είναι το δύσκολο. Να κάνουμε ένα διάλειμμα. Ό,τι πει ο καναλάκης. Μένει βέβαια Κώστα το θέμα της πολιτικής διαχείρισης αυτού του εκφοβισμού των υποταγμένων μικροαστικών πολιτικών συνειδήσεων. Πώς μπορούν να το διαχειριστούν. Δηλαδή όλοι αυτοί οι άνθρωποι, ίσως οι πλειοψηφία των μικρομεσαίων στρωμάτων ζουν πλέον μέρα με τη μέρα τις διαδικασίες του επίγοντος. Και σήμερα νομίζω ότι θέλουν να βγει πρόεδρος για να μην έχουμε τίποτα δύσκολα προβλήματα χρεοκοπίας και αποβολής μας από την Ευρωζώνη. Τουλάχιστον να κερδίσουμε λίγους μήνες. Νομίζω ναι, ότι υπάρχει αυτή η εντύπωση. Άλλωστε αποτυπώνεται και δημοσκοπικά, έτσι. Ναι. Δηλαδή 57% νομίζω χθες βγήκανε που προχθές. Εγώ διαστητικά το λέω, αλλά είμαι σίγουρος ότι είναι έτσι. Ναι. Υπάρχουν μάλιστα νομίζω και αρκετοί που θα υποστήριζαν, δεν ξέρω πόσοι, αλλά θα υποστήριζαν ένα νέο κόμμα, όχι ποταμίσια ρλούμπα αυτή τη φορά, αλλά γαπικό κόμμα, εννοώ με αρχηγό τον ίδιο το γαπ, τον ποδηλάτη με το κανό. Θα σου πω και για αυτά. Καταρχάς το ποταμίσιο κόμμα, όπως παράγεται, βγαίνει, συνάγεται από τις δικές μας αναλύσεις,
δεν είναι ένα κόμμα το οποίο είναι στον αέρα. Εκφράζει πολύ συγκεκριμένα στρώματα, αντιλήψεις και νοοτροπίες της μεταδυναμικότητας. Άρα, μπορεί να το κατηγορούμε ή εν πάση περιπτώσει να μην συμφωνούμε ή να λέμε διάφορα. Αλλά είναι γεγονός ότι οι κοινωνικές διεργασίες θα οδηγούσαν εν της πράγμαση και όπως οδήγησαν σε αυτή την κατάσταση. Αυτό είναι το μεταδυναμικό. Αυτή είναι η κύρια έκφραση του. Η κύρια, δηλαδή απροκάλυπτη, γιατί όλα τα κόμματα είναι μετανεωτερικά, όλα τα κόμματα είναι μεταμοντέρνα, σε χιλιάδες αντιλήψεις. Παραδείγματος χάρη, τώρα μην κάνουμε συζήτηση, και τα αριστερά και τα δεξιά. Και τα αριστερά και τα δεξιά. Και δεν θα μπορούσαν να ήταν διαφορετικά όταν η όλη κοινωνία, το άλλο λιγότερο, το άλλο περισσότερο. Υπάρχουν κόμματα τα οποία κάνουν μια αναγωγή στο παρελθόν, προσπαθούν να πούνε κάτι διαφορετικό, να εξυγχρονίσουν δηλαδή αυτή την νοθαστική επανάσταση και πάλι λέγοντας, αλλά όλα αυτά επί της ουσίας είναι παραμύθια και το κύριο χαρακτηριστικό τους κατά την άποψή μου είναι αυτό το μεταδοτικό. Όσον αφορά το νέο κόμμα, εάν δεν βγει πρόεδρος της Δημοκρατίας, νομίζω ότι θα γίνει από τις πληροφορίες που έχουμε με το ΓΑΠ. Το αγαπικό κόμμα. Το αγαπικό κόμμα, το οποίο θα διεκδικήσει κατά την άποψή μου ένα κομμάτι από αυτό το 8% που δημοσκοπικά ή από τις ευρωεκλογές έχει πάρει αυτό το πράγμα που λέγεται ελιά, ξέρω όπως λέγεται. Μεγαλύτερη πλειοψηφία από το 8% νομίζω ότι θα πάρει ο ΓΑΠ. Εδώ είναι μια άλλη... Γι' αυτό το βάζω. Μια άλλη για αυτή την άλλη. Μια άλλη συζήτηση. Μας έβαλε στα μνημόνια και τα γνωστά, δεν χρειάζονται αυτά. Μια άλλη συζήτηση. Δηλαδή. Περασμένα, ξεχασμένα. Ναι. Αυτό δεν λέει. Δεν υπάρχει μνήμη. Ναι, περασμένα, ξεχασμένα. Ναι. Ο ΓΑΠ μαζί με κάτι άλλους έτσι φεδρούς κάπως ανεξαρτητοποιημένους βουλευτές είναι εκείνος ακριβώς που τώρα προωθεί την ιδέα μιας κυβέρνησης εθνικής συνένεσης. Είναι ακριβώς το ίδιο που έπαθε ο ίδιος όταν με την κυβέρνηση Εθνικής Συνένεσης, ειδικού σκοπού μάλλον, για να το πούμε σωστά, ειδικού σκοπού, έχασε την Πρωθυπουργία. Α, τώρα να δεις πόσο πανούργα είναι η ιστορία. Τώρα χρησιμοποιεί ακριβώς το ίδιο επιχείρημα, ναι, με το οποίο υπέστη την ήττα και εξαναγκάζει να εγκαταλείψει την Πρωθυπουργία, το χρησιμοποιεί ο ίδιος για να εκδικηθεί το Σαμαρά, ας το πούμε έτσι, ή εν πάση περιπτώσει να πάρει. Βενιζέλο. Ναι. Και το Βενιζέλο, το Σαμαρά και το Σαμαρά. Και έχει στήσει και ένα δίκτυο εντός εισαγωγικών αποστόλων αυτής της όμορφης ιδέας του, νέων κυρίως, του είδους κυπουρών τεχνοεπιστημόνων με γνώση διαδικτύου και χρήσης των μέσων. Και χτυπάνε όλοι μαζί προς τη λεγόμενη κέντρο αριστερά. Εκεί ακριβώς δηλαδή που βρίσκονται όλοι οι κατά φαντασίαν Έλληνες και ελληνόφωνοι πολίτες του κόσμου, που εκείνοι που κατά λάθος ή κατά τύχη γεννήθηκαν στην Ελλάδα. Ναι. Έτσι, όλη αυτή η κατηγορία συνειδήσεων ανήκει σε αυτούς. Τώρα οι σκιές που έχουν μείνει από την εσχάτη προδοσία του ποδηλάτη με το κανό της υπαγωγής στη χώρα στο μνημόνιο. Σκίες μόνο, έτσι, τίποτα άλλο. Πέρα βρέχει, λέει. Γιατί σκίες είναι, σκίες. Αυτές θα χαθούν. Θα ξεχαστούν. Δεν χρειάζεται να βγει ο πράσινος ήλιος του Πασόκ γι' αυτό. Δεν χρειάζεται. Αρκεί να βγουν διάφορα πολύφωτα στη μέση, θα φύγουν οι σκίες. Και ο πράκτορ ΓΑΠ θα παραμείνει εν ενεργεία να κάνει τη δουλειά του μαζί με το σπορτίβο, έτσι, αντιαυταρχικό στυλάκι του για την επόμενη φάση. Ναι. Ναι. Αυτό είναι το μετανεωτερικό στυλάκι γαποποταμίσιο κεντροαριστεράς. Mm-hmm. Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ το ίδιο πάνω κάτω κοινό πολίτη του κόσμου που κατά τύχη και κατά λάθος γεννήθηκε στην Ελλάδα, θα μπορούσε να είναι Αμερικάνος ή Αυστραλός, αλλά το ίδιο ακριβώς κοινό των κατά φαντασίαν ευρωπαϊστών καλύπτει η ενδυνάμει πάντα συμμαχία, νομίζω, του ΣΥΡΙΖΑ με κουβέλιδες και υπολείμματα της ΔΙΜΑΡ. Ναι, νομίζω ότι ο κουβέλι θα πάει προς τα Κίνα. Ναι. Αν τώρα... Η οποία εξαφανίστηκε, λες και το έριξες απάνω ο Άζαξ, ο άσπρος σύμφωνας που τα καθαρίζει. Χάθηκε. Εξαφανίστηκε τελείως. Δεν είναι ούτε λεκές, τίποτα, ούτε ίχνος.
Λέω λοιπόν, επειδή έχουμε από τη μια το γαποποταμίσιο. Άλλοι αυτοί, ας πούμε, οι οποίοι. Το ήταν... μεταμοντέρνο κέντρο αριστερό. Απ' την άλλη έχουμε το Γκουβέλη Δημάρ και το κομμάτι αυτό που πάει προς ΣΥΡΙΖΑ και τα λοιπά. Ίδιο κοινωνιολογικά είναι η ίδια βάση. Μιλάμε για την πολιτική διαχείριση του εκφοβισμού των μικροαστικών πολιτικών συνειδήσεων. Το ίδιο κοινό. Αν λέω λοιπόν μια υπόθεση, καθεστωτικά μου κάνουν 2-3 πολύ ηχηρά μπου και τρομάξουν όλους αυτούς τους ανθρώπους και τους οδηγήσουν λόγου χάρη στην απόσυρση των καταθέσεών τους όσα τους έμειναν από τις τράπεζες. Το κλίμα αυτό του εκφοβισμού δεν θα οδηγούσε σχεδόν μαθηματικά σε ένα νέο σκύψιμο του κεφαλιού όλους τους συνήθεις κέντρο αριστερούς και κέντρο δεξιούς μεταμοντέρνους καρπαζοϊσπράκτορες. Ναι Γιάννη, αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό είναι το παιχνίδι που έχει στηθεί. Αυτός είναι ο κόσμος μέσα στον οποίο ζούμε. Αυτό είναι η πραγματικότητα, η οικονομικο-κοινωνικο-πολιτική πραγματικότητα είναι αυτή που περιγράφεις. Άρα μέσα σε αυτά τα πράγματα βεβαίως. Και αυτή η πραγματικότητα είναι αυτή η οποία έχει τις δυνατότητες να εκφράζεται. Είναι με αυτό πάνω από σαστισμένη που έλεγε στο βιβλίο. Ναι. Είναι μόνο σαστισμένη πλέον. Είναι σαστισμένη, αλλά δεν είναι μόνο σαστισμένη. Είναι σαστισμένη και θελόδουλη και πεπισμένη ότι ο ρεαλισμός της και η πρόοδό της συμβαδίζει πρακτικά και καθημερινά με αυτό το επαναλαμβανόμενο σύριαλ της αυτοεπιβεβαίωσης του κενού. Mm-hmm. Ζούμε σε ένα κενό το οποίο δεν πρόκειται πολιτικό έτσι και πολιτικο-κοινωνικό κενό, το οποίο δεν συμπληρώνεται παρά από την απόλυτη καθημερινότητα και τις διαδικασίες του επίγοντος χειρισμού των προβλημάτων που μας θέτει αυτή η καθημερινότητα, όποια κι αν είναι. Ποια είναι. Του εφόρου που μας ζητάει λεφτά από εισοδήματα που δεν έχουμε. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Της τράπεζας που ζητάει εδώ. Τι να κάνουμε. Της ΔΕΗ που ακρύβει το ρεύμα. Εντάξει, τι να κάνουμε. Όλα αυτά. Τι να κάνουμε. Έτσι είναι τα πράγματα. Λοιπόν, αυτό. Είναι μια μεταμοντέρνα μορφή πολιτικού δουλικού μηδενισμού. Είναι μηδενιστές είναι επί της ουσίας. Δεν είμαστε εκτός θέματος, σχέση με το άλλο. Είμαστε εντός. Και στο μεσοδιάστημα βεβαίως ασχολούμαστε και λίγο με το αν ο Ρωμανός θα σπουδάσει διοίκηση επιχειρήσεων φορώντας το βραχιολάκι του ή χωρίς αυτό. Παριστάνουμε τον υποστηρικτή των δημοκρατικών του δικαιωμάτων και αν δεν συμμορφωθεί προς τις υποδείξεις το βρίσκουμε κιόλας. Μια κοινωνία δηλαδή σαστισμένη σε κατάσταση συλλογικής πολιτικής παραφροσύνης. Mm-hmm. Και που βρίσκεται όταν βρίσκεται και συνευρίσκεται και συζητάει έχει την εντύπωση ότι είναι μαζικό παραλήρημα εκτός κάθε λογικής, δηλαδή σαν να μην υπάρχει Γιάννη ερμός. Να σου πω κάτι από την εμπειρία μου όταν από τις λίγες φορές να πούμε που κυκλοφορώ στο κέντρο της Αθήνας γιατί τώρα τελευταία επειδή έχω δουλειά δεν κατεβαίνω πολλές φορές αλλά όποτε κατέβω ας πούμε σε ένα τετράγωνο τι να σου πω από την Πενάκη μέχρι την Υποκράτους, θα με σταματήσουν 10-12 άνθρωποι, επειδή με βλέπουν και στην τηλεόραση και τα λοιπά και με γνωρίζουν. Λοιπόν, σε πληροφορώ ότι από τους 12 αυτούς ανθρώπους δεν μπορείς να βρεις δύο που να πουν το ίδιο πράγμα. Μου είχε κάνει τρομακτική εντύπωση, δηλαδή ήθελα να είχα ένα μαγνητόφωνο να καταγράφω. Ο ένας μου έλεγε για το δοξάτο της δράμας. Γιατί βάλαμε τους Βούλγαρους που σφάξανε. Ο άλλος μου λέει για τους αρχαίους Έλληνες. Ο άλλος μου λέει γιατί δηλαδή στην τηλεόραση ότι δεν δανειζόμαστε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα φθηνά. Δηλαδή ο καθένας. Και πρόσεξε, δεν το λέω με παρά, δεν το λέω για να κατηγορήσω. Το λέω ότι οι άνθρωποι
Έτσι, μέσα σε αυτό τον κατακαιρματισμό των απόψεων, μέσα σε αυτό τη χαόδη κατάσταση, προσπαθούν να πιαστούν όπου βρουν. Αυτό που τους φαίνεται πιο οικείο, αυτό που τους φαίνεται πιο ικανό να τους βγάλει αυτό το αδιέξοδο. Είναι τρομακτική, δηλαδή σου λέει ειλικρινά, δεν υπάρχει δύο άνθρωποι που να μου πούνε το ίδιο πράγμα. Και εδώ πέρα είναι και ένα άλλο τον μουμουέ και του διαδικτύου, η υπερπληροφόρηση που έχουν, η αποσπασματική, είναι μια άκρος αποτελεσματική μορφή παραπληροφόρησης στο πεδίο της λειτουργίας του κοινού νου. Της κοινής λογικής. Δεν υπάρχει περίπτωση να μιλήσουν για οποιαδήποτε λαϊκότητα χωρίς κοινή λογική. Κοινή λογική πλέον σε αυτές τις συνθήκες επεξεργαζόμενη εντός εισαγωγικών πληροφορίες αποσπασμαστικές και διάσπαρτες ξεχυλώνει. Ανοίγει. Και τότε προφανώς μένουν δύο-τρεις στερεότυπες φρασούλες του στυλ αυτές τις παρανοϊκές του στυλ θα τα βρουν ή θα πάμε σε εμφύλιο. Άρτζε Μπούρτζε και Λουλάς. Και η διαχείριση του τίποτα που επαναλαμβάνεται. Του τίποτα, της καθημερινότητας του τίποτα. Τώρα μέσα σε αυτές τις συνθήκες... Εγώ επανέρχομαι και ήθελα να πω αυτό που προτείναν το διάλειμμα που λέγαμε. Ότι εδώ δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, δηλαδή μια συγκροτημένη... Όχι ως λύση, δεν μιλάω για λύσεις. Δηλαδή μια κοινή βούληση προς έναν φορέα από όμως να έχει μια δυναμική... Αυτό θέλω να σου ρωτήσω τώρα. Αυτό δηλαδή με εντυπωσιάζει. Ναι, γι' αυτό, δηλαδή, το εξηγώ, το ερμηνεύω, Ας το κάνουμε σαν ερώτημα. Αν γίνουν εκλογές υπόθεση και βγει ο ΣΥΡΙΖΑ, πάντα υπόθεση κάνω. Έτσι, μια υπόθεση. Θα βγει με 30%, 32%. Ναι, πόσο να πάρει. Αναρωτιέμαι. Δημοσκοπικά κοιτάμε τώρα. Ωραία. Αναρωτιέμαι. Είναι λοιπόν ποσοστό να επικαλεστείς ότι ο λαός είναι μαζί σου. Μπορεί άραγε να αντέξει και να μην τρέχει μετά από λίγο να παρακαλάει για νέο μνημόνιο. Ερώτημα ένα. Αυτό είναι τεράστιο θέμα. Δύο ερωτήματα έχω. Ναι. Άμεση συνάρτηση, λογική συνάρτηση από αυτά που λέγαμε συνάρτηση με αυτά που λέγαμε μόλις τώρα πριν. Mm-hmm. Πρώτον είναι μπορεί, δεύτερον μπορεί να περάσει σε ένα ας πούμε άλλο νόμισμα με όσες δυσκολίες θα συνεπάγεται αυτό για κάμποσο χρόνο στην πτωχευμένη πλέον χώρα χωρίς να υπάρχει ένας πολιτικά ενεργός λαός που θα πάλευε για να κερδίσει πάλι την πολιτική του ανεξαρτησία και την αξιοπρέπειά του. Και εδώ είναι το ερώτημα. Έχεις Κώστα την αίσθηση ότι ένας τέτοιος λαός υπάρχει σήμερα ή μπορεί να υπάρξει με την επανάληψη του έργου που επιστρέφει συνέχεια γύρω από τη διαχείριση των ίδιων πραγμάτων με τις ίδιες λέξεις κάθε φορά σαν να ήταν κάτι καινούριο. Έχεις την αίσθηση ότι ένας τέτοιος λαός θα μπορούσε στα επόμενα διαστήματα, στο ένα χρόνο να διαμορφωθεί σαν μία υπόσταση μαζική, με μία μαζικότητα που θα στήριζε έναν κάποιο χι ΣΥΡΙΖΑ. Σε κάτι τέτοιο. Καταρχάς, με όσα είπαμε για τις κοινωνικές δυσδραματώσεις και τον τρόπο που λειτουργούν τα ρώματα, ο κατακαιρματισμός ο οποίος υπάρχει στην κοινωνία, νομίζω ότι δεν υπάρχει αυτός ο λαός αυτή τη στιγμή. Τώρα δεν υπάρχει. Δεν σίγουρα υπάρχει. Δεν ξέρω αν θα μπορεί να υπάρξει. Για να μπορεί να υπάρξει, πρέπει να δούμε ποια είναι τα χαρακτηριστικά του λαού, αυτού που ονομάζουμε λαού, τι περιμένει από μια νέα κυβέρνηση, τι περιμένει, τι αναμένει, ποια είναι τα ιδανικά του, πώς είναι έτοιμος να συνεισφέρει με κόστος για να πάρει κάτι άλλο, να πάρει ένα αντίδωρο και σε πόσο χρονικό διάστημα.
Έχω την εντύπωση, Γιάννη, ότι είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο να μεταβληθεί αυτός ο λαός. Είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο. Εγώ θα σου πω κάτι. Με αυτές τις συνθήκες τουλάχιστον. Με αυτές τις συνθήκες. Είναι πολύ δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο. Για το άμεσο μέλλον τουλάχιστον. Εγώ τελείωσα, το ξέρεις, εσύ τελείωσε ένα βιβλίο, θα βγει φαντάζομαι τις αρχές Γενάρη, τώρα 10 Γενάρη. Κάνω μια σύγκριση ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Αργεντινή. Δύο χώρες οι οποίες αθέτησαν πληρωμές, ο ένας με έναν τρόπο και οι άλλοι με έναν άλλο τρόπο. Και ποια είναι στην επαγωγή. Σε πληροφορώ ότι μια τελείως διαφορετική χώρα, Αργεντινή, καμία σχέση, όπως λέμε. Καλά, ναι. Το ένα τελείως διαφορετικό από το άλλο. Τελείως διαφορετικό. Δεν τολμάμε να συγκρίνουμε την Αργεντινή και την Ελλάδα. Τελείως. Όχι μόνο από την άποψη της παραγωγικής δυνατότητας, αλλά και την άποψη των μακροοικονομικών μεγεθών κτλ. Όταν έγινε η κρίση. Εκεί φαίνεται ότι υπήρξε μάλλον μια δυνατότητα κάτω από τους Κίτσνερ, οι οποίοι. Τώρα υπάρχουν και πολλές συζητήσεις που πήγανε και έγινε πρόεδρος ο Νέστορας, αλλά να μην το συζητήσουμε τώρα. Υπάρχει μία δυνατότητα στην αρχή, όταν τα πράγματα ήταν πολύ χάλια, έτσι, η σωστή αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων, της απασχόλησης, το που έκανε ο Νέστορας Κίρσνερ και συνέχισε μέχρι ένα-δύο χρόνια η Κατρίνα, πώς ήταν αυτή, η νέα πρόεδρος της Αργεντινής, η σύζυγος, δημιούργησαν ένα τέτοιο λαϊκό πόλο. Ένα πόλο της λαϊκής υποκειμενικότητας, ο οποίος όμως με την πρόοδο του χρόνου αρχίζει να μειώνεται αισθητά. Αρχίζει να μειώνεται. Επειδή εδώ οι απαιτήσεις ή αν θέλεις οι ιστορικές μνήμες του ελληνικού λαού είναι πολύ ψηλά. Δηλαδή, αν πάμε στο 2009, είναι 5 χρόνια πριν. Δεν θα το ξεχάσει κανένας. Είναι πολύ ψηλά οι απαιτήσεις και οι μνήμες του ελληνικού λαού. Νομίζω ότι είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο να πείσεις τον ελληνικό λαό ότι κάνεις μια νέα προσπάθεια μέσα από την οποία σιγά σιγά θα μπορέσεις να αυξήσεις τους μισθούς, τις συντάξεις, το κοινωνικό κράτος κτλ. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, δηλαδή, κατά την άποψή μου. Δηλαδή, με την πρώτη, πώς θα το πω, άρνηση εξυπηρέτησης του συμφέροντος κάποιας κατηγορίας, ομάδας κτλ. Θα αρχίσει να... Όχι απλώς εγκρίνια. Όχι μόνο εγκρίνια, αλλά δηλαδή, κάτι παραπέρα. Οτιδήποτε αισθανθούν ως... του υπολείμματος της ποιότητας ζωής. Ακριβώς. Οτιδήποτε θίγει την αυτό ποιότητα. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Αυτών των κοινωνιών. Αυτών των υποτιμημάτων, αλλά που είναι αριθμητικά, δεν είναι μικρά. Όχι, είναι μεγάλα. Είναι μεγάλα. Πώς να σου το πω, Γιάννη, είναι και κατανεμημένα με πονία να είναι ισομερός ελεύθεροι επαγγελματίες. Αυτοαπασχολούμενοι, στο δημόσιο εργαζόμενοι, στον ιδιωτικό τομέα εργαζόμενοι, στις τράπεζες. Πάνω κάτω, έτσι έχουμε μια κατάσταση, όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, που είναι, υπάρχει μια ισομερή κατανομή. Πράγμα που δυσκολεύει. Δηλαδή δεν μπορείς να στηρίξεις κάποιον, να πεις... Εκείνο, ιεραρχό, γιατί στη ζωή πάντα ιεραρχούμε, δεν μπορεί να τα κάνει όλα. Δηλαδή, πώς μπορεί να ξαναφτιάξει επίπεδο κοινής πολιτικής λογικής ένα λαό, αυτό είναι το ερώτημα. Σε αυτές τις ενδείξεις. Εγώ, αν θες την άποψή μου, θα το έφτιαχνα ξεκινώντας μισθούς, συντάξεις κτλ. Ξεκινώντας από τις παροχές τις κοινωνικές, τα πανεπιστήμια, την τοπική αυτοδιοίκηση και το κράτος. Θα ξεκινούσα δηλαδή μόνο από εκεί. Αλλά αυτό προϋποθέτει ότι κάποιος θα με πίστευε, διότι στις επόμενες εκλογές μετά από ένα χρόνο θα με ψήφισε κανένας. Και πιστεύω ότι ο κίνδυνος μετά από ακόμα πιο δυσάρεστες εκπλήξεις του μέλλοντος είναι να έχουμε όχι ένα εισαγωγικά απλό εμφύλιο αλλά μια διάλυση της κοινωνίας γύρω από ειδικά κάθε φορά και ιδιαίτερα κοινωνικά συμφέροντα ενδεχομένως με παράλληλη άνοδο ενός πραγματικού αυτή τη φορά εθνικοσοσιαλιστικού κινήματος. Ναι, πρωτού περάσουμε σε αυτό, Γιάννη, θέλω να σου θυμίσω και είμαστε και δύο
θειασότες του Τοκβίλ, ότι ο Τοκβίλ είχε πει πολύ απλά ότι αυτό που θα διαλύσει τις δημοκρατίες είναι η κοινή γνώμη. Πρόσεξε, το είχε πει τότε, 200 χρόνια πριν, με μια κοινή γνώμη η οποία... Και η εμπειρική μετάφραση της ισότητας, ναι, με έννοια ισότητας απολαβών και ευκαιριών. Ναι, ναι, και, και μια... Δηλαδή έλεγε ότι θα παραχωρήσουν την ελευθερία χωρίς πρόβλημα, αρκεί να μην πειράξεις. Ναι, όχι, θέλω να πω γιατί κοινή... υπήρχε μια κοινή γνώμη που εν πάση περιπτώσει δεν επηρεάζονταν, ναι, τόσο πολύ τα ΜΜΕ, δεν είχαν τα ίντερνετικά, δεν είχαν τον κατακαιρματισμό. Τώρα, ποια είναι η κοινή γνώμη? Εδώ δεν υπάρχει κοινή γνώμη. Η κοινή γνώμη είναι ο κατακαιρματισμός. Κάθε κατηγορία... δημιουργείται από τη στατιστική καταμέτρηση. Ναι. Είναι προϊόν. Βέβαια. Στατιστικών καταμέτρησης. Ναι, 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 προϊόν. Το πεις πολύ σωστά, γιατί δεν μπορούμε να βάλουμε κατηγορίες. Λες, α, οι εργαζόμενοι στις τράπεζες. Εντάξει, είναι μια κατηγορία. Οι εργαζόμενοι στα σώματα ασφαλείας. Δηλαδή, όλα αυτά. Δηλαδή, μπορεί να πεις οι δημόσιοι υπάλληλοι μέσα στους οποίους θα εντάξεις και τους στρατιωτικούς και τους αστυνομικούς. Είναι το ίδιο πράγμα. Είναι το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, ή τους δικαστές. Είναι το ίδιο πράγμα υπάλληλος του Υπουργείου Οικονομικών με τον αστυνομικό. Άρα όλες αυτές οι κατηγορίες δημόσιοι υπάλληλοι δεν έχουν κανένα νόημα. Και δεν έχουν κανένα νόημα, και γι' αυτό έλεγα προηγουμένως ότι εάν δεν κοιτάξεις την πολιτισμική του συμπεριφορά και την πολιτική τους, αλλά την πολιτισμική του συμπεριφορά, δεν μπορεί να βγάλει συμπεράσματα επειδή τυχαίνει να παίρνουν 700 ευρώ ο κάθε αστυνομικός και ο υπάλληλος του Υπουργείου Εσωτερικών να παίρνει 800. Και τι έγινε? Είναι διαφορετικά πράγματα. Και στο εσωτερικό ακόμα των υπηρεσιών, μέσω της διαδικασίας λεγόμενης αξιολόγησης, στον ίδιο υπηρεσιών θα δημιουργηθούν τέτοιες ανταγωνιστικές δυναμικές. Καθημερινά στους εφοριακούς μέσα, π.χ. Ναι. Στους δασκάλους, τέτοιες ανταγωνιστικές δυναμικές που ακόμα και αυτό που θα λέγαμε ότι έχει μια κλαδικού τύπου, συνδικαλιστικού τύπου δυναμική, και αυτή θα καταρρεύσει. Εγώ επανέρχομαι. Μια πρόκληση τεράστια, έτσι, στο πολιτικό σκηνικό είναι, παιδιά, ελάτε εδώ, είστε δάσκαλοι, βεβαίως. Τι μας λέτε, ότι εμείς... Δεν είναι ότι μας φτάνει ο μισθός, αλλά εν πάση περιπτώσει τα αιτήματά μας είναι θεσμικά. Ωραία, κάτσε να βάλουμε τα θεσμικά αιτήματα. Όχι τα θεσμικά που αφορούν σε εσάς, αλλά τα θεσμικά που αφορούν τη λειτουργία του συστήματος. Βεβαίως, θα μου πεις, ο δάσκαλος δεν είναι κομμάτι του συστήματος. Βεβαίως είναι. Αλλά αν ιεραρχήσουμε, να φτιάξουμε την υποδομή καταρχάς. Δεν πρόκειται να σε ακούσει κανένας. Διαφωνείς αυτό? Τι να διαφωνώ, αυτό δεν λέω. Ότι δεν είναι, δηλαδή αυτό που λένε, αυτή η αστειότητα με την οποία ξεκινήσαμε τη συζήτηση, βρείτε τα γιατί αλλιώς πάμε σε εμφύλιο και στην κορφή κανέλα. Δεν υπάρχει. Δύο άσχετα πράγματα. Δεν υπάρχει αυτό. Αντίθετα, πάμε προς διάλυση του λεγόμενου κοινωνικού ιστού και η οποία θα συγκροτηθεί γύρω από ειδικά και ιδιαίτερα κοινωνικά συμφέροντα. Αυτό τουλάχιστον στο άμεσο μέλλον. Ή από φαντασιακές σημασίες, οι οποίες θα παίξουν ένα πολύ συγκεκριμένο ρόλο. Ακριβώς, βεβαίως. Φαντασιακή σημασία είναι η ποιότητα της ζωής. Η ποιότητα της ζωής. Είναι που την είχε και κινδυνεύει να τη χάσει, αλλά λιγότερο από τον άλλον που την έχει χάσει λίγο παραπάνω και τον τρίτο που την έχει χάσει εντελώς. Υπό ομάδες πληθυσμού, οι οποίες διαχειρίζονται όπως μπορεί ο καθής την οικονομική του κοινωνική πραγματικότητα, όχι την πολιτική. Η πολιτική είναι κοινή σε όλους, αλλά δεν φαίνεται. Δεν έχω συνείδηση αυτού νου, ούτε με αφορά, αφού είμαι πολίτης του κόσμου. Ζω σε μια εξωπραγματική, εξωιστορική... Τώρα, σχετικά με την πρώτη σου ερώτηση, αν το μνημόνιο και τα πάντα, εγώ δεν θέλω να πω νούμερα τώρα και ποια είναι η κατάσταση στην ελληνική οικονομία από την άποψη των χρηματοδοτικών αναγκών και από την άποψη των αναγκών των τραπεζών. Αλλά προβλέπω ότι θα επιχειρηθεί ένας τρόπος, εάν έχουμε εκλογές, βέβαια, έτσι. Καλά. Και αν βγει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και αν ο ΣΥΡΙΖΑ καταφέρει να κάνει κυβέρνηση. Γιατί δεν φαίνεται να παίρνει την αυτοδυναμία, έτσι.
Απ' την άλλη, ούτως ή άλλως πιστεύω δηλαδή, σε 3-4 μήνες και να μην να βγάλουμε πρόεδρο και τα λοιπά, θα έχουμε το καλοκαιράκι δηλαδή, θα είναι... Νομίζω ότι η μεταβατική περίοδος η οποία θα υπάρχει από τη νέα κυβέρνηση, ας πούμε, του ΣΥΡΙΖΑ με συμμάχους ή μόνος του, ή εν πάση περιπτώσει, μέχρι να αρχίσει... Εγώ τη δέχομαι ότι θα διαπραγματευτούν. Δεν έχω αντίρρηση σε αυτό το πράγμα. Αλλά το θέμα είναι που θα καταλήξει η διαπραγμάτευση. Δεν είναι ότι θα πάτε διαπραγματευτείς. Θα διαπραγματευτείς. Είμαι βέβαιος ότι θα το κάνουν. Αλλά υπάρχει... Μέχρι να καταλήξει η διαπραγμάτευση, αυτή η διαπραγμάτευση δεν είναι. Πας λες, παιδιά, αυτά έχω. Πέστε μου αύριο. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ποια διαπραγμάτευση μεταξύ ανομίων. Ναι, τέλος πάντων. Με διαφορετικές. Τα είπαμε αυτά. Μην τα επαναλαμβάνουμε. Καλά έκανες όμως και το υπονθύμησες. Το επανέφερες. Ωραία. Αυτή η διαπραγμάτευση. Κατά την άποψή μου, δεν μπορεί να μην κρατήσει 3-4 μήνες για το χρέος, για το ένα, για το άλλο. Αυτή η μεταβατική περίοδος είναι πάρα πολύ σημαντική. Εκεί. Είμαι περίεργος να δω πώς θα αντιδράσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Διότι δεν μπορεί σε αυτούς τους 4 μήνες να λειτουργήσει μια κυβέρνηση εν κενό. Και τότε θα ξαναμπεί η εθνική ενότητα και η ομοσυχία. Όταν λέμε εν κενό, εννοώ τις τράπεζες, το χρέος, τα λεφτά των ανθρώπων, με εκείνο, με το άλλο κτλ. Κτλ. Μετά ενδεχομένως από κυπριακά σενάρια με τις τράπεζες και τα λοιπά. Έτσι, μετά από όλα αυτά λέμε. Έτσι, ναι, όλα αυτά. Πώς μετά το ξέρουμε. Από τρεις μήνες, ας πούμε, που θα κρατήσει διαπραγμάτευση, τρεις μήνες. Πώς το ξέρουμε ότι θα πάει προς την Κύπρο το σενάριο αυτό. Πολλοί το λένε. Πολλοί το λένε. Ναι. Ωραία. Το λένε. Τώρα, λέω λοιπόν, εάν φτάσει εκεί, θα μπορέσει ο ΣΥΡΙΖΑ να μην πάει παρακαλώντας για νέο μνημόνιο. Δεν ξέρω. Και θα μπορούσε να το κάνει ενδεχομένως αν είχε μία. Παλαϊκότητα ως ιδέα το λέω. Αν είχε μια παλαϊκότητα. Του 60%. Αν είχε μια παλαϊκότητα θα είχε μεγαλύτερη ισχύ. Όχι ο ΣΥΡΙΖΑ, οποιοδήποτε. Οποιαδήποτε κυβέρνηση που βεβαίως θα ήθελε να αλλά θέσει... για να την έχει παλαϊκότητα θα πρέπει να έχει προτάξει την εθνική ανεξαρτησία πάνω απ' όλα. Όχι τώρα. Εδώ και πολύ καιρό. Αυτό δεν το έκανε. Έβαλε το οικονομικό πρώτα απ' όλα. Ναι. Συνεπώς το φίδι έφαγε την ουρά αυτό του. Αυτό που λες εσύ. Το φίδι έφαγε την ουρά του. Αυτό που λες εσύ τώρα επί της ουσίας προτάσεις μια σημασία, ένα συμβολισμό κάτω από τον οποίο μπορεί να δημιουργηθεί αυτή η παραδοσιακή. Ναι, αλλά δεν τη βλέπω να έχει γίνει. Ναι. Αυτό το λέμε εσύ, εγώ και άλλοι πέντε. Ναι. Όχι υπό το πρόσημο των πατρίδων καπήλων προφανώς. Ναι. Έτσι, υπό το πρόσημο της... Πατριωτικής, δημοκρατικής, αριστεράς. Ναι. Μάλιστα. Αυτό δεν έγινε. Ίσως είναι λίγο αργά τώρα. Αυτή την αίσθηση έχω. Ναι. Ίσως τώρα να μην μπορεί πια να γίνει. Ναι, είναι αργά. Εδώ που έφτασε. Και μερικά πράγματα στην ιστορία έχουν ένα χρόνο. Όταν τον περάσεις αυτό το χρόνο, τον έχασες. Μην τον ξαναπαίνεις πίσω. Και γι' αυτό λέω, μήπως πηγαίνοντας προς την διάλυση γύρω από τις κοινωνίες, γύρω από τα ειδικά συμφέροντα υπό ομάδων και διαστρωματώσεων που θα λέγανε οι κοινωνιολόγοι, θα έχουμε παράλληλα μια άνοδο ενός εθνικοσοσιαλιστικού κινήματος που θα αναλάβει με την απουσία της αριστεράς το ρόλο αυτής πλέον της επικίνδυνης. Να σου πω κάτι, Ριγιάννη. Θα σου πω κάτι, έτσι, θα σε ρωτήσω και αμέσως να συνεχίσει. Δηλαδή, πραγματικά πιστεύεις ότι αυτός ο κόσμος που συντάσσεται σήμερα κάτω από τη σημαία της αριστεράς, πραγματικά πιστεύεις ότι πιστεύει στην αριστερά? Α, όχι. Επειδή αυτό είναι το ζήτημα, επειδή δεν πιστεύει ακριβώς. Δηλαδή, ειλικρινά, έχουμε κάποια συζήτηση, τι εννοούμε αριστερά? Βέβαια, τώρα αυτό είναι. Άλλο θέμα. Ναι, φυσικά. Και δεν το βάζω με ιδεολογικούς όρους, δηλαδή καθαρότητας. Είναι... Σε καμία περίπτωση. Μεταξύ ισότητας ευκαιριών. Εγώ θέλω να πω κάτι άλλο. Θέλω να πω κάτι άλλο. Γιατί η κυβέρνηση της αριστεράς? Ποια χώρα έχει κάνει κυβέρνηση της αριστεράς? Γιατί μόνο της αριστεράς θα είναι κυβέρνηση? Δεν θα είναι του λαού? Και τι εννοούμε αριστερά? Όχι μόνο τι εννοούμε, αλλά τι θα είναι? Δεν θα είναι όλο του λαού? Δεν καταλαβαίνω. Η δηλαδή, ο Σαμαράς λέει ότι έχει μια κυβέρνηση της δεξιάς. Δεν υπάρχει πλέον δεξιά από αυτήν την άποψη, υπάρχει μόνο κεντρός χώρος. Έτσι δεν λένε, εδώ και καιρό.
επειδή η αυτοπραγμάτωση καταναλωτική του καθενός εμφανίζεται ως κάτι το έτσι προοδευτικό και η αριστερά έχει συνθλιβεί ως έννοια γύρω από όλες αυτές τις κοσμοπολίτικες σημασίες. Το Podemos, το οποίο υποτίθεται ότι είναι συγγενή κόμμα, που δεν είναι, το πρώτο πράγμα που λέει είναι ότι εγώ δεν χρησιμοποιώ την έννοια αριστερά. Το λέει ο Ιγκλέσιας, ο αρχηγός του. Διότι είναι μια ξεφτισμένη έννοια. Το λένε οι ίδιοι, δεν το λέω εγώ. Εγώ δεν διαφωνώ με την αριστερά. Δεν λέω... Κανένας δεν διαφωνεί με την αριστερά. Αλλά σε από τι μας εξυπηρετεί... Αλλά δεν λέει τίποτα η έννοια σε πλέον. Σε τι εξυπηρετεί. Σε ποια σκοπιμότητα. Εάν εσύ λες... Έχει καταντήσει ηθική, λέω, ηθική έννοια. Κάτσε ρε Γιάννη. Εάν εσύ λες και εγώ λέω ότι εμείς πρέπει... να δημιουργήσουμε μια παλαϊκότητα στο όνομα της αριστεράς. Αυτό είναι το ερώτημα. Έρχεται ο άλλος ο οποίος αισθάνεται ότι θέλει, πρέπει να συνταχθεί. Αν γιατί δεν γίνει... να συνταχθεί υπό την κυβέρνηση της αριστεράς, εφόσον δεν συμφωνεί με την αριστερά. Και αν γίνει υπό τη μορφή της ακροδεξιάς, τότε να δούμε τι θα γίνει. Τώρα, γιατί εγώ αυτό δεν το αποκλείω στο μέλλον, να το σου λίγο πω, Γιάννη, απότερο. Αυτό είναι μεγάλο ερώτημα. Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, η Χρυσή Αυγή. Είναι... Δεν μιλάω για τη Χρυσή Αυγή τώρα. Αυτή είναι άλλη. Μιλάω άλλου τύπου σχήματα. Ποια Χρυσή Αυγή μου. Σαν πιθανότητα, σαν εγώ, υπόθεση. Εγώ προσωπικά και από τότε που έγραψε και το Σαστισμένη Ευρώπη, αλλά και πολλά χρόνια πριν, θεωρώ ότι η Ευρώπη βρίσκεται, ο πολιτική κατάσταση της Ευρώπης, η κοινωνική κατάσταση της Ευρώπης και όλα και η οικονομική βρίσκεται σε μία ντεκατάνταση, βρίσκεται σε μία συνεχή. Δεν βλέπω ότι μπορούν να σταθούν συζητήσεις και καταστάσεις οι οποίες ήταν το περασμένο 50 χρόνων. Δηλαδή, σοσιαλδημοκρατικές μορφές, κομμουνιστικές μορφές, μορφές τρομοκρατίας. Εγώ έζησα και στην Ιταλία χρόνια, τα έχω ζήσει στο πετσί μου. Δηλαδή, ακούω αυτά τα οποία συζητείται τώρα κατά την αριστερά και γελάω. Δηλαδή, τα λίγο Μπερλινγκουέρι, τα λίγο Καρίλιο, τα λίγο προκομμουνισμός, τη δεκαετία του 70, ο Τολιάτη. Δηλαδή, τα έχω ζήσει. Την τρομοκρατία την έχω φάει στη μάπα. Ήμουν, ναι, μόνο που τώρα γίνεται, όλα αυτά γίνονται. Όχι δεν καταλαβαίνω. Επανέρχεται, δηλαδή, ως φάρσα επανέρχεται αυτή η συζήτηση. Δεν έχω καταλάβει δηλαδή, ειλικρινά δεν έχω καταλάβει. Αντίθετα, εγώ πιστεύω ότι πάμε προς μια... Δεν πάμε προς επαναστάσεις, πάμε προς εξεγέρσεις, να σου το πω έτσι, ευχαριστώ. Εξεγέρσεις κάνουν όμως, πάντα κάναν οι δούλοι. Το θέμα είναι ότι δεν κατέληγαν πουθενά παρά στην καταστολή. Ακριβώς αυτό λέω, εξεγέρσεις πάσης φύσεως. Εσύ είπες δούλοι, εγώ λέω εξεγέρσεις αγανακτισμένων. Εξεγέρσεις, παραδείγματος χάρη προχτές, που έγινε αυτό, τι έγινε με τις 6 του Δεκέμβρη. Δεν είναι αποτελεσματικές οι εξεγέρσεις. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν είναι επαναστάσεις, είναι εξεγέρσεις. Αυτό λέω. Αυτή είναι διαφορά. Εξεγέρσεις όμως και πλιάτσικα θα γίνονται. Δηλαδή οι εξεγέρσεις αγανακτισμένων. Βεβαίως. Αυτά δηλαδή... είναι μέσα στο πρόγραμμα της δουλικής συνείδησης. Αυτά είναι. Γι' αυτό δηλαδή το θεωρώ σπάσιμο, την κατάσταση. Το σπάσιμο των, όλα αυτή, καταλαβαίνω απολύτως, δεν προσπαθώ να το αρμηνεύσω. Καταλαβαίνω ότι θα γίνουν αυτά. Αλλά αυτά πρέπει κάποια στιγμή να τα καταλάβουμε προς τα πού πάνε. Τι σηματοδοτούν. Δεν σηματοδοτούν συγκροτημένες ή εν πάση περιπτώσει μια κατάσταση στην οποία κάπου θα οδηγήσει, θέλουν κάπου να οδηγήσει. Ναι. Δηλαδή όταν τσακώνομαι να πούμε στην εξέγερση αυτή τη διαδηλώση που γίνανε ποιο ζευγάρι παπούτσια θα πάρω ή ποιο ζευγάρι γυαλιά θα πάρω να πούμε από το σπασμένο κατάστημα. Εντάξει, είναι και αυτά στο πρόγραμμα των εξεγέρσεων. Αυτό λέω. Το πλιάτσικο είναι σημαντικό. Αυτό λέω ότι πάμε προς μια τέτοια κατεύθυνση. Και εγώ αυτή την και αν θέλεις να πούμε για αυτό που λες, βλέπεις ότι σε πιο συγκροτημένες δημοκρατίες, και εδώ είναι ένα ενδιαφέρον ερώτημα και σου απευθύνω σε σένα, ότι σε πιο συγκροτημένες δημοκρατίες με τρομακτικές δημοκρατικές παραδόσεις όπως είναι η Γαλλία, εκεί υπάρχει ο κίνδυνος ο λεπενικός. Και όχι στην Ελλάδα. Στην όχι Ελλάδα ακόμα. Εδώ μπορεί να υπάρχει κάτι άλλο. Όχι ακόμα. Εδώ. Πρώτα είναι εκεί. Σαφώς. Αν και βλέπεις ότι επίσης η Γαλλία πρόσφατα είναι η γαλλική κοινή γνώμη, ας το πούμε,
είναι, φαίνεται να θαυμάζει απολύτως τη Μέρκελ σε ποσοστό 70%. Τώρα το διάβαζα. Ναι. Παρόλο που πριν από λίγα χρόνια το μεγάλο τους πρόβλημα είναι ότι όλοι οι πρόεδροι τους ήταν τσιράκια και λουλού της Μέρκελ. Επανέρχεται και ο Σαρκόζη. Βεβαίως. Ως καλό τσιράκι. Δηλαδή σκέφτονται ότι είναι το μοντέλο που θα μπορούσαμε και εμείς Γάλλοι να κολλήσουμε προς τα εκεί και να πάρουμε και να γίνουμε πάλι ο γαλλογερμανικός άξονας κυρίαρχος. Να γίνουν τι. Τι φαντασίωση δηλαδή, έχει ο Γάλλος ναι, τώρα με αλλά η κατάσταση να πούμε στην Ευρώπη, η κατάσταση στην Ευρώπη είναι από τα προχώρητα. Δηλαδή εδώ έχουμε φτάσει. Μα δεν πάει να πει επειδή αυτοί φαντασιώνουν αυτό ότι αυτό θα γίνει ιστορικά. Αλλά το τι η φαντασίωση ως πραγματικότητα πλέον, όταν μεταφραστεί σε πραγματικότητα, τι μπορεί να δημιουργηθεί. Είναι ένα δύσκολο σενάριο για να το αναλύσουμε. Ναι, τέλος πάντων, δεν σήμερα έχουμε χρόνο για πολιτικούς μηδενισμούς παραπάνω έξω από όλους αυτούς τους πολιτικούς μηδενισμούς που είπαμε. Ναι, αυτή είναι η κατάσταση τώρα. Είναι δύσκολη η κατάσταση. Δηλαδή, αυτός ο κατακαιρματισμός, ο τεράστιος, αυτό δεν με έχει συγκλονίσει. Είναι συγκλονιστικός δηλαδή. Ναι. Είναι και συγκλονιστικός. Δεν υπάρχει. Και κυρίως για μένα είναι ο παραλυρηματικός λόγος που εκλογικεύει τα πάντα ξανά. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη θα πω κάτι, αν και δεν με ενδιαφέρει τώρα, ποτέ δεν κάνω σχολιασμό τέτοιου είδους, αλλά άκουσα τον λόγο του Πρωθυπουργού στην κοινοβουλευτική ομάδα προχτές. Πότε ήταν, Πέμπτη, πότε ήταν. Ή Μάρτιο. Λες και ήταν από άλλο πλανήτη. Τη δουλειά του κάνει. Μα κάνει τη δουλειά του. Αυτό είναι το ερώτημα. Επικοινωνιακός. Όχι, θεωρεί αυτός. Ή άκουσα τον Τζίπρα από το Ηράκλειο ότι θα χτυπάμε τον Τουρνά, και θα χορεύουν οι χρηματοπιστωτικές αγορές. Άλλο πράγμα. Εντάξει. Δηλαδή όλη η συζήτηση πια. Χωρίς είναι από πίσω κανένα 70%, γιατί τότε θα μπορούσε ενδεχομένως να το πει. Ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Ναι, δηλαδή, αλλά δεν στον κόσμο έτσι. Ότι θα υποφέρουμε ή θα κάνουμε κάτι, αλλά θα το κάνουμε. Ναι, αλλά δεν είναι έτσι. Δηλαδή όλη η συζήτηση πολιτική πάλι στρέφεται ο ένας ενάντια στο άλλο. Αυτό με προβληματίζει πάρα πολύ. Και αυτό γινόταν συνέχεια στην Ελλάδα. Στην επόμενη εκπομπή θα την κάνουμε με τον νέο χρόνο πλέον. Έτσι δεν είναι. Ναι, θα φύγουμε. Θα φύγουμε. Εκτός Ελλάδος, ναι. Θα έχουμε όλα αυτά τα νέα, γιατί μεταξύ θα έχουν προηγηθεί όλες αυτές οι εκλογές. Οι εκλογές και θα ξέρουμε, εγώ νομίζω πρόεδρο θα έχουμε και θα φωνάζουμε τι ωραία, αλλά τέλος πάντων. Θα το δούμε αυτό το πράγμα, θα το δούμε. Και εγώ έχω την αίσθηση ότι, δεν ξέρω, δύσκολα, αλλά θα δούμε. Ξέρεις, μια κυβέρνηση η οποία έχει το παίζει το παιχνίδι, πάντα έχει κάτι στο χέρι της, στην τσέπη της, κάποιους άσους τους οποίους βγάζει. Έτσι. Για να δούμε. Μετά, υπάρχει και μία λογική πίσω από την κυβέρνηση ότι μπορεί να μείνει κάποιος με το μουτζούρι στο χέρι. Μπορεί να σκέφτεται ο Σαμαράς ότι άστον ένα διάλειμμα και θα επανέλθω. Αλλά αυτά τώρα είναι αστεία πράγματα. Διότι αν ο Σαμαράς δεν κάνει προεδρικές εκλογές, δεν θα είναι πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας σε επόμενη τώρα. Χάσει και τις εκλογές στη μέρα από το ΣΥΡΙΖΑ, δεν υπάρχει περίπτωση τώρα. Αυτά είναι όπως του τα έχει εισηγηθεί, νομίζω ότι δεν τον έχει συμβουλέψει σωστά. Θα δούμε, να μην μπούμε σε τέτοια σενάρια. Όχι, όχι, δεν μπαίνουμε, ποτέ δεν μπήκαμε, άλλωστε δεν μας ενδιαφέρουν και ιδιαίτερα. Είναι η συζήτησή μας πολιτική. Παρότι έχουμε σαφή πολιτική άποψη για τα γεγονότα και τις εξελίξεις, αποφεύγουμε γιατί. Εμείς προς τους ακροατές και θεατές της εκπομπής μιλώντας, εμείς δεν θέλουμε καθόλου να σας μαυρίζουμε την ψυχή. Θέλουμε να ερεθίσουμε την πολιτική μας σκέψη και αυτό κάνουμε. Λοιπόν, καλή σας νύχτα, καλά Χριστούγεννα, καλή χρονιά, θα τα πούμε γι' αυτό. Καλές γιορτές. Ευχαριστούμε πολύ τον Μενέλαο, τον καναλάρχη μας. Ευχαριστώ Κώστα και για την συμβολή σου σε αυτήν την περίεργη συζήτηση. Ξέρεις, Γιάννη, ότι η μεγαλύτερη ισορροπία στατικά είναι όταν υπάρχουν δύο πόλοι. Όταν υπάρχουν τρεις πόλοι, τέσσερις πόλοι ή μόνος του, δεν υπάρχει ισορροπία. Άρα είμαστε δύο και την κατάσταση ισορροπεί καλύτερα. Καλή νύχτα σε όλους. Γεια σας, καλή νύχτα.